Ακολουθεί η εκπομπή Basketball Night Show με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο και τον Σπάι. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι το Basketball Night Show. Καλησπέρα. Μαζί μου είναι ο μόνιμα καλεσμένος της εκπομπής, ο Σπάι. Καλησπέρα, Σπάι. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Τσίψιος και στην ηχοληψία η Σεμίνα, που θα μας βοηθήσει έτσι με τον ήχο σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 στο καθιερωμένο ραντεβού μας, εβδομαδιαίο ραντεβού μας με την ενημέρωση γύρω από το μπάσκετ, μια μπασκετική εκπομπή με τα θέματα που έχουμε επιλέξει για εσάς από την επικαιρότητα και τους αγώνες που έγιναν μέσα στην εβδομάδα, τους λίγους αγώνες, χωρίς πρωτάθλημα Α1. Έχουμε αγώνες εθνικής ομάδας. Πώς πέρασες αυτή την εβδομάδα που δεν είχε Α1? Είδαμε εθνικές ομάδες, είδαμε Ευρωλίγκα. Εντάξει. Εντάξει, τώρα ευτυχώς επιστρέφουμε το Σαββατοκύριακο. Επιστρέφουμε το Σαββατοκύριακο. Και μια μεγάλη συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει. Μια τεράστια συνέντευξη, την οποία θεωρώ και τιμή για μας και τιμή για το σταθμό, και να έχουμε καλεσμένο μετά το διάλειμμα των 10.30 μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ και εγώ θα έλεγα και του ευρωπαϊκού, ναι. Το Γιάννη τον Καγκαλούδη. Έναν αθλητή ο οποίος έχει περάσει από πολλές ομάδες και έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε όμως με εθνική ομάδα. Με εθνική απόλαυση θα ξεκινήσουμε. Α, παπα, Ελλαδάρα, ολέ, ωραίος. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δεν περίμενα τόσο καλή την εθνική εγώ. Θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγα ότι θα δυσκολευτούμε με τη Μεγάλη Βρετανία, θα το παλέψουμε με το Ισραήλ, θα είναι και ο Μπλατ, που ήταν και ο Μπλατ σήμερα και έπαιζε. Αλλά τι να πει, πει κανείς για αυτή την εθνική. Άνετα και τα δύο μάτς. Εντάξει, το δεύτερο μάτς. Το πρώτο μάτς δυσκολεύτηκε λίγο. Χρειάστηκε ο Γιάννης Αθηναίου για να κερδίσει. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, το σημερινό. Ας ξεκινήσουμε από το σημερινό. Στις 5 η ώρα είχαμε το παιχνίδι Ελλάδα-Ισραήλ. 82-61 τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τι να πούμε. Έλεγχος όλο το διάστημα του αγώνα στην εθνική. Λίγο έτσι ένα πρώτο δεκάλεπτο μέτριο είχαμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν άφησε περιθώρια. Ναι. Καθόλου δεν άφησε περιθώρια. Ενθουσίασε όλους τους Έλληνες, οι αγαπημένοι. Εμένα προσωπικά με ενθουσίασε. Εγώ, επειδή είμαι ο αντίλογός σου, ναι, ωραία, και η φωνή της συνείδησής σου, να πω ότι και αυτό δεν έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Έχει να κάνει γενικά με τον θεσμό των παιχνιδιών τα οποία μπαίνουν εμβόλυμα μέσα στα πρωταθλήματα, όπως μπήκε τώρα. Οι ομάδες, και δεν μιλώ για την εθνική ομάδα, οι ομάδες οι περισσότερες έχουν παρουσιαστεί ασύνδετες, με ελλείψεις, και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό από τη στιγμή που οι ομάδες αυτές όλες έχουν κάνει 3-4 προπονήσεις και πήγαν να παίξουν. Υπήρχαν αρκετά λάθη από τις ομάδες. Δηλαδή σήμερα στη μεγάλη μας νίκη, να σου πω ότι η Εθνική Ελλάδος έκανε 14 λάθη, το Ισραήλ 26 λάθη. Αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι τα παιδιά δεν είναι πολύ καιρό μαζί. Οι προπονητές δεν προλαβαίνουν να περάσουν τη φιλοσοφία τους. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο θεσμός δεν είναι σωστός και δεν θα κάνει τελικά μακροπρόθεσμα καλό στο μπάσκετ, γιατί παρότι είδαμε ότι τα γήπεδα όλα, τα περισσότερα γήπεδα ήταν γεμάτα, έτσι, στις εθνικές ομάδες, στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι ο κόσμος ευχαριστημένος από αυτό που βλέπει. Σαφώς και είναι μεγάλη επιτυχία και η νίκη της σήμερα, της μεγάλη νίκη της Ελλάδος επί του Ισραήλ, ναι, έτσι, με 21 πόντους. Εντάξει, ικανοποίησε όμως. Ικανοποίησε. Και εμένα με ικανοποίησαν και οι αντίπαλοι, δηλαδή και η Μεγάλη Βρετανία. Εγώ είμαι λίγο πιο αυστηρός. Εγώ είμαι λίγο πιο αυστηρός και γι' αυτό τα λέω έτσι όπως τα λέω. Δεν έχει σημασία, εντάξει. Πάντα θέλουμε να κερδίζει η Ελλάδα και είναι μεγάλη τιμή και για μας τους Έλληνες, γιατί έτσι κι αλλιώς τα έχουμε πει ότι αυτό το οποίο από όλα τα σπορ μπορεί να προβάλλει πολύ περισσότερο τη χώρα μας είναι το μπάσκετ. Έτσι, με τεράστιες επιτυχίες, ας πούμε.
Σήμερα η ομάδα είχε κάποια παιδιά τα οποία ξεχώρισαν. Εγώ είδα ότι σήμερα η ομάδα είχε point guard. Ο Καλάθης οργάνωσε το παιχνίδι με 11 πόντους και 8 assist. Έτσι σήμερα. Αυτό το περιμέναμε δηλαδή. Ναι, με το κούμπο Καλάθη. Είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια από εκεί. Έτσι, από την άλλη πλευρά, ο Μαυροϊδής που στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έπαιξε σήμερα ήταν σημαντικός με 10 πόντους και 6 rebound. Και ο Χάρης Γιαννόπουλος, ο οποίος με 13 πόντους, για μένα εγώ ξεχώρισα αυτούς τους τρεις από την εθνική ομάδα. Χωρίς να υστερήσουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο Βασιλόπουλος ήταν καλός. Μια χαρά ήταν πόντους. Και ο Παναγιώτης, βέβαια. Μια χαρά ήταν. Είδαμε όμως ότι παίξανε όλοι. Έτσι. Πήραν όλοι λεπτά συμμετοχής. Μόνο ο Σαλούστρος δεν σκόραρε. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν από ένα καλάθι. Είναι εύκολο rotation αυτό για τους προπονητές, γιατί πραγματικά πρέπει να δώσει και ανάση στα παιδιά. Από την άλλη πλευρά, είδαμε τον Μπλατ, ο οποίος βέβαια ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά έκανε και 5 λάθη. Έτσι, σημείωσε 10 πόντους. 25 λεπτά έπαιξε. Τον πρώην δικό μας, εννοώ τον πρώην αγωνιζόμενο στον Άρη στην Ελλάδα, τον Τζέι Κοέν, ο οποίος είχε 10 πόντους, 6 rebound, αλλά και αυτός δεν απέφυγε τα λάθη. Γενικά το Ισραήλ κάνανε πολλά λάθη, έτσι. Ναι, σου είπα, ναι. Κάνανε 26 λάθη. Το περίμενα λίγο καλύτερο το Ισραήλ. Λίγο καλύτερο. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Εγώ είδα ότι λείπανε κάποιοι παίκτες από το Ισραήλ, όπως λείπουν και από εμάς, έτσι. Ναι, κάποια μεγάλα ονόματα του Ισραήλ λείπανε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σου είπα ότι εγώ, σαν θεσμός για το μπάσκετ και μόνο, για να μην νομίζει κάποιος ότι κάνω πολιτική, ήταν ένας θεσμός ο οποίος τελικά δεν είναι τόσο καλός για να δούμε πολύ ποιοτικό μπάσκετ, έτσι. Και σαν πείραμα, ίσως. Είναι και τους προπονητάς, βέβαια. Σαν πείραμα το βλέπω. Για να μην κατηγορούμε τώρα και μην νομίζει κάποιος ότι αφήνουμε μορφή για τους προπονητές, προς Θεού. Οι προπονητές δεν έχουν το χρόνο να δούνε τις ομάδες και να τις δουλέψουν όπως θέλουν. Εντάξει. Εντάξει, εγώ το είδα περισσότερο σε πειραματικό στάδιο, ότι αυτά τα παράθυρα, όπως τώρα έχουμε ξεκινήσει και τα λέμε παράθυρα. Έχει γίνει καραμέλα αυτός ο όρος. Τα παράθυρα της FIBA, τα παράθυρα της FIBA. Ναι, αυτά τα παράθυρα τώρα γεμίσαμε παράθυρα. Ναι. Πάντως, MVP είναι Καλάθη είχαμε σήμερα. Το οποίο ακούραστος είναι αυτός ο Καλάθη. Εντάξει, ήταν καλός, ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, και ακούει τόσα πράγματα όλη τη σεζόν και ακούραστος συνεχίζει. Παρότι δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι από τους παίκτες που είναι, είπαμε ότι θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα παιδιά τα οποία είναι μεγάλοι αθλητές θα ακούσουν και τη μεγαλύτερη κριτική πάντα, έτσι. Να δώσω χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο στο Ηράκλειο, μας έστειλε το μήνυμά του. Να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Χρήστο στον Εύωσμο, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Να δώσω χαιρετίσματα στον Παναγιώτη στα Γιάννενα. Είναι τα Νεβάδα, μηνύματα... Νεβάδα δεν έχουμε σήμερα. Η Νεβάδα δεν εμφανίστηκε ακόμα, θα εμφανιστεί κάποια στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να κάνετε 4 στα 4 γι' αυτό. Πάντως, να επίσης αποκάσεις... θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Μιχάλη στο Ρέθυμνο που μου στείλε ένα μήνυμα. Ό,τι διαβάζετε να μας τα διαβάζει. Άμα είναι παρέμβαση στην εκπομπή, να το. Αν είναι παρέμβαση, φυσικά και θα το διαβάσουμε. Δεν είναι... Να θίξω ένα θέμα έτσι λίγο εντάξει. Απλώς όταν λένε τώρα καλή εκπομπή, καλή βοήθεια. Εντάξει, αυτό τα παιδιά διαβάζεις, είναι φίλοι μας. Εντάξει. Ακριβώς. Λοιπόν, να θίξω λίγο κάτι έτσι εντάχει. Να θέλω λίγο την άποψή σου σε αυτό και αν είσαι σύμφωνος με την επιλογή της Κρήτης σαν έδρα της Εθνικής μόνιμα. Γιατί είδαμε σήμερα 1500 άτομα στα δύο ωράκια. Πόσα ήθελες να δεις? Εντάξει, Εθνική παίζει. Τώρα θα ξαναπαίξουν το Φεβρουάριο. Έχεις την εντύπωση ότι αν παίζανε στη Θεσσαλονίκη θα έχει περισσότερο? Αν παίζανε στο. Κοίτα, αν παίζανε στην Πηλαία δεν θα έχει, γιατί η Πηλαία είναι σε δύσκολο μέρος γεωγραφικά, αν το πάρουμε. Ενώ το Αλεξάνδριο που είναι στο κέντρο. Άκουσε να σου πω κάτι. Καταρχήν το παιχνίδι είναι Δευτέρα. Ναι. Εντάξει. Και Δευτέρα είναι εργάσιμη μέρα για όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι αν το παιχνίδι, ας πούμε, ήταν Κυριακή στο Ηράκλειο, θα είχε πάρα πολύ περισσότερο κόσμο. Όπως και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν γίνει Κυριακή, παίζει ρόλο τι μέρα θα γίνει. Σίγουρα. Εντάξει, μου λες τώρα, αν γίνει
στην Πηλέ ή αν γίνει στο Palais Sport. Για μένα το ίδιο είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα είναι, οι Έλληνες φίλαθλοι είναι λίγο καλομαθημένοι. Δεν θυσιάζουν πολλά πράγματα για να πάνε να δουν την ομάδα τους στο γήπεδο. Το βλέπουμε αυτό και στις ομάδες που παίζουν. Προτιμούν να κάτσουν στη τηλεόραση, καναπέ κλπ. Και να το δουν τηλεοπτικά το παιχνίδι. Να πάμε τώρα και στο παιχνίδι της, ναι, της μεγάλης, στη Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν μάτς σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Οπότε βεβαίως, ό,τι θα τα δώσουμε και τώρα, θα τα δώσουμε. Ναι. 92-95 κέρδισε η εθνική ομάδα στην παράταση την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας. Για μένα από τα δύο παιχνίδια που παίξαμε ήταν η έκπληξη η Μεγάλη Βρετανία. Δεν την περίμενα τόσο καλή. Παρά το γεγονός ότι είναι 3 χρόνια ομάδα μαζί, ήταν και έχει πάρει μέρος και στο Ολυμπιακό τουρνουά, δεν την περίμενα τόσο ανταγωνιστική. Μάλιστα. Ίσως να φταίει και ότι ήταν το πρώτο μάτς των διεθνών έτσι όλοι μαζί. Ίσως να φταίει και ότι εμείς κάναμε 24 λάθη. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Είχαν πολύ καλό τρίποδο. 18 λαθών της Μεγάλης Βρετανίας. 50% τρίποδο. 15 κλεψίματα αυτοί, 9 εμείς. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της άμυνας. Και πιστεύω ότι θα είχαμε, να μου επιτρέψει ο κόσμος να πω, θα είχαμε κηδεία αν δεν είχαμε τον Μπουρούση. Τον οποίο ας πούμε διαβάζω και μετά στα site και κάποιοι λέει ήρθε από την Κίνα και μεγάλη θυσία και κάτι τέτοια, κάτι ηρωνευότανε. Ναι, γιατί ο Μπουρούσης είναι στην Κίνα, έχει ένα παχυλότατο συμβόλαιο και ήρθε σαν τον τρελό εδώ να παίξει για την εθνική ομάδα και να φύγει πίσω. Αντί να λέμε μπράβο, κάνουμε και σχόλια. Και δεν έχει να αποδείξει και τίποτα ο Μπουρούσης στην εθνική. Τι χρειάζεται τώρα ο Μπουρούσης να αποδείξει. Το μόνο που μπορεί Θεός φυλάξει είναι να τραυματιστεί και να έχει κανένα πρόβλημα με το συμβόλαιό του. Έτσι, εν πάση περιπτώσει. Στους πόσους σταμάτησε, 32 πόντους. 32 πόντους σταμάτησε. 32 λένε τώρα το, η στατιστική αυτή, δεν ξέρω αν την εμπιστευόμαστε. Είναι λαθεμένη στατιστική. Είναι 32 πόντοι και 8 rebound. Επίσης ο Λαρετζάκης ήταν πάρα πολύ θετικός και σε αυτό το παιχνίδι. Με τα 8 πόντους. Μου άρεσε με την τρέλα του και τη μαχητικότητά του. Και ο Αθηναίος, ο οποίος εκτός των 18 πόντων είχε και το τρίποντο με τη λήξη, το οποίο μας έδωσε και την νίκη, ας πούμε. Που μπορούσε να πάει και για δύο, αλλά έτσι μας αρέσει να παίρνουμε τα μάτς με τρίποντο και να βάλω το αγόρι μου. Εντάξει. Το αποτέλεσμα τον δικαιώνει. Και πάντα ο αθλητισμός έχει αυτό. Θα μπει η μπάλα, δικαιώνεσαι. Δεν θα μπει. Είχαμε και επιστροφή Βασιλόπουλου στην Εθνική. Ο οποίος Βασιλόπουλος έκανε και τη δήλωση και ένα λεπτό να έπαιζε θα μου έφτανε. Και μάτωσε και τη φανέλα ο Βασιλόπουλος. Ο φίλος μου ο Αλέξανδρος από το Ηράκλειο μου λέει, πες για τον Μπουρούση ότι είναι από τους λίγους που έχουν, να μην πω τη λέξη, να συνεχίζουν στην Εθνική. Πες αλήθειες, λέει. Τις είπα ήδη, Αλέξανδρε, είμαστε της ιδίας φιλοσοφίας άλλωστε. Και το είπαμε αυτό. Αυτό ήθελα να πω για το Βασιλόπουλο που μάτωσε τη φανέλα που κυκλοφορεί αυτή η φωτογραφία με το... Ναι. Εντάξει, πώς την είδες στην επιστροφή? Κοίταξε, ο Παναγιώτης ο Βασιλόπουλος είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει κάνει τεράστια προσπάθεια. Είχε τεράστια ατυχία στο μπάσκετ. Με την προσπάθεια την οποία έχει κάνει αυτό το παιδί, κατόρθωσε και το ξεπέρασε. Είναι ξανά στα γήπεδα, είναι υγιής. Και όχι μόνο είναι υγιής στα γήπεδα, αποτελεί σημαντικό παίχτη και για την ομάδα του τον Άρη. Και νομίζω ότι δικαίως βρίσκεται και στην εθνική ομάδα σήμερα ο Παναγιώτης. Εκεί στο τέλος στην τάπα. Ναι. Μας άγχωσε όσο δεν πάει δηλαδή. Εγώ δεν περίμενα τέτοια αντίδραση. Αλλά εντάξει. Το είχε με την τάπα σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Να πούμε λίγο ότι σήμερα είχαμε και άλλα παιχνίδια. Ναι. Η Ρωσία επικράτησε του Βελγίου με 76-69. Μεγάλη ήττα υπέστη Φιλανδία 56-64 στην έδρα της από την Τσεχία. Τώρα παίζει η Σερβία με τη Γεωργία. Το παιχνίδι έχει ελληνικό ενδιαφέρον γιατί είναι ο Ηλίας Ζούρος στη Γεωργία. Είναι 5 λεπτά πριν λήξει το τρίτο δεκάλεπτο, 62-56. Η Γερμανία περνάει μπάι στο ημίχρονο μέσα από την Αυστρία, 21-41, κερδίζει. Οι Γάλλοι κερδίζουν αυτή τη στιγμή 4 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο, 30-26 τους Βόσνιους.
Οι Ισλανδοί κερδίζουν 41-22 τη Βουλγαρία. Έχουμε Βεζέγκοφ. Ναι, έχουμε Βεζέγκοφ, βεβαίως έχουμε Βεζέγκοφ. Άντε να πατήσει κάτι να πλησιάζει. Δεν είναι καλή η Βουλγαρία. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Βεζέγκοφ πέτυχε 16 πόντους και η Βουλγαρία έχασε στην έδρα της από την Φιλανδία. Έτσι, απλώς να λέμε τα, αφού μας ήρθαν τα έχουν πλέσματα. Πιάσει Σκανδιναβούς εκεί πέρα, Φιλανδία, Ισλανδία. Πάντως, αν κάποιος μπορεί να δει το παιχνίδι Σερβία-Γεωργία, γίνεται μάχη. Μάλιστα στο ημίχρονο ήταν ένα πόντο πάνω οι Γεωργιανοί μέσα στη Σερβία, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Όποιοι έχουν μπορούν να το δουν αυτό το παιχνίδι, αξίζει τον κόπο. Μέσω ίντερνετ πιστεύω θα υπάρχει. Ναι, αυτό λέω. Άμα είναι να το στείλουν να το βάλουμε κι εμείς σε μια οθόνη εκεί πέρα να χαζεύουμε λίγο. Εντάξει, τώρα δεν προλαβαίνω. Πόσο θέλει ακόμα. Έχει 14-15 λεπτά ακόμα. Βλέπω ότι έχει πολλά μάτς με ψηλό σκορ. Και η εθνική είχε ψηλό σκορ σε όλα τα μάτια. Οι άμυνες είναι λίγο, πάνε λίγο περίπατο σε αυτά τα τουρνουά. Είναι λίγο πιο χαλάρες οι ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Αυτά είχαμε για την εθνική ομάδα. Αυτά είχαμε για την εθνική και την ίδια ώρα, βέβαια, με την εθνική. Έτσι, για να το κάνουμε και λίγο να το θίξουμε και αυτό σαν θέμα. Είχαμε και στο πρώτο μάτς με τη Βρετανία. Είχαμε Παναθηναϊκός Ρεάλ. Να πάμε λίγο Ευρωλίγκα. Μεγάλο παιχνίδι. Δεν ξέρω, με εντυπωσιάζει ο Παναθηναϊκός. Δεν τον περίμενα τόσο καλό σε αυτά τα μάτς. Δεν περίμενα να πάρει τόσα μάτς ο Παναθηναϊκός βασικά. Κοίταξε. Και κρίσιμα μάτς. Εάν θα μπορούσα να ρισκάρω πρόβλεψη, ίσως. Άντε, κάνε γιατί σε παρακαλώ. Τρεις εκπομπές τώρα. Εγώ βλέπω Final Four δύο ελληνικές ομάδες φέτος στο Βελιγράδι. Θα πάμε όλοι εκεί, θα είμαστε βέβαια. Και βλέπω εκεί να γίνεται μακελιό μεταξύ των Παναθηναϊκών και του Ερυθρού Αστέρα, γιατί η Ερυθρός Αστέρας είναι και Ολυμπιακή κτλ. Θα έχει. Σήμερα ήμουνα με μια μπασκετική μορφή το πρωί με το φίλο μου τον Μπουσβάρο και τα συζητούσαμε. Ο οποίος είναι ο καλύτερος αναλυτής της Ευρωλίγκας μακράν. Και τον οποίο κάποια στιγμή θα το φέρουμε live εδώ να μας μιλήσει για Ευρωλίγκα. Και μου είπε ότι κι αυτός αυτό βλέπει. Δηλαδή συμφωνήσαμε στην άποψη ότι ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα η οποία μπορεί να πάει στο Final Four. Απ' την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ σκληρός για να πεθάνει. Ναι. Βλέπεις τώρα ότι είναι πρώτος ο Ολυμπιακός. Είναι πρώτος. Είναι πρώτος και έχει κάνει τρία μεγάλα διπλά. Ναι. Έτσι στη Φενέρ, στο Μιλάνο και στη Μακάμπη. Αν και βλέπω να χάνει τώρα. Γιατί? Δύσκολο μάτς. Στη Βαλένθια. Εντάξει. Θα θίξω λίγο ένα θέμα με τη Βαλένθια. Άμα κερδίσει και στη Βαλένθια, που θα χάσει. Η Βαλένθια πώς είναι δυνατόν να παίζει τόσο ωραίο μπάσκετ και να είναι τόσο χαμηλά. Εντάξει, είναι το πρόβλημα της Ευρωλίγκα, πιστεύω, με τη νέα μορφή. Είναι δύσκολο. Ομάδες τώρα σαν τη Βαλένθια, σαν τη Μάλαγα και σαν το. Και την Μπασκόνια, ας πούμε, ακόμα. Δεν έχουν πολλές ελπίδες δηλαδή, για Final Four. Με τη μορφή που έχει τώρα η Ευρωλίγκα, με την προηγούμενη μορφή της, ίσως είχαν με νοκάουτ παιχνίδια με. Εντάξει, όμως δεν είναι και δίκαιο μια ομάδα επειδή θα παίξει ένα νοκάουτ να περάσει και επειδή. Εντάξει, είναι η μαγεία του. Εντάξει. Το νοκάουτ. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να. Εμείς θέλουμε να έχουμε Final Four τους τέσσερις καλύτερους. Ναι, αλλά μην τους έχουμε κάθε χρόνο. Εγώ αυτό βλέπω. Καλά, τι να κάνουμε. Αυτό δηλαδή. Πώς να μην είναι στο Final Four, έτσι. Ας γίνουν καλύτεροι να τους κερδίζουν. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, δηλαδή, το outsider πουλάει. Η σταχτοπούτα πουλάει. Εμείς αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι σαν θεσμός και σαν σχεδιασμός η Ευρωλίγκα είναι σωστή. Οι ομάδες, ναι. Πάνε οι τέσσερις καλύτερες ομάδες και έτσι βλέπεις στο Final Four τους τέσσερις καλύτερους, οι οποίοι παίζουν ποιοτικότερα, παίζουν καλύτερα και είναι καλύτερο το θέαμα του Final Four. Γι' αυτό. Για να ίσως έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια. Ναι, για να επανέλθουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ναι. Μια και το μνημόνευσες. Νομίζω ότι ήταν μαγικός ο Casey Rivers. Δεν ξέρω αν το είδες. Εγώ έβλεπα και. Λίγο άλλαζα. Έβλεπα, ναι. Και ναι. Μαγικός ο Casey Rivers ήταν μαγικός. Με 20 πόντους, 4 rebound, 3 κλεψίματα, 2 assist. Και ο Γκίστη ήταν. Και ο Γκίστη πολύ καλός με 15 πόντους και 7 rebound. Παίξανε πολύ καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Δώσαν αρκετό ξύλο. Το λέω εντός εισαγωγικών, ναι. Τη λέξη ξύλο στον Ντόντσιτς και τον περιορίσανε. Μεγάλο καλάθι από ο Παπά. Ο Παπάς είναι
για τα μεγάλα καλάθια. Εντάξει, είναι τρελοκομείο αυτό, αυτός και έχει ψυχή, έχει καρδιά. Επίσης πολύ καλή δουλειά έκανε ο Σίγκλετον νομίζω στο παιχνίδι, που δεν φαίνεται, δεν φάνηκε η δουλειά του. 10 πόντους, έτσι. Έτσι, το που λένε ο Τζέσι Κάρολ δεν έκανε τίποτα. Όπως και ο Ράντλ δεν πήγε καλά από τη Ρεάλ. Ο Ντέμον. Ο Ντέμον. Τι εννοείς. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάποιες φορές θα είναι και 0. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια. Σε 10 λεπτά. Πάντως γενικά ήταν μεγάλη αυτή η νίκη του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, είδες στο τέλος την επιλογή του Πασκουάλ να μην κάνει φάουλ. Πώς το είδες που του βγήκε. Κοίταξε τώρα, όλες οι ομάδες παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Λέει θα κάνω φάουλ, δεν θα κάνω οι προπονητές. Εντάξει, στο τέλος το αποτέλεσμα ή τους δικαιώνει, δεν τους δικαιώνει. Τι να πούμε. Σκέφτηκε, σου λέει δεν χάνω στο ΑΚΑ φέτος, γιατί να μην το ρισκάρω. Εντάξει, δεν μπορώ να τον αδικήσω. Καλώς έπαιξε. Δεν, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Από τη στιγμή που κέρδισε. Τι να πούμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή άμυνα β' ημίχρονο. Καλός, καλός. Ναι, ο Παναθηναϊκός. Μόλις 26 πόντους. Ναι, ήταν καλός, ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολύ καλός. Ανέλπιστα, ξαναλέγω, περίμενα τη Ρεάλ να το πάρει το μάτς. Γιατί η Ρεάλ είναι καλή φέτος. Κοίταξε, εγώ θα σου πω κάτι. Έχω μία μεγάλη αμφιβολία για τις ισπανικές ομάδες φέτος, παρότι ξέρεις ότι ναι, είμαι Ισπανο, έτσι, Ισπανολάτρης, ας πούμε. Έχω μεγάλη, δεν ξέρω, δεν μου εμπνέουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή μπορεί να μην έχει ισπανική ομάδα στο Final Four. Ναι. Λέω. Δείχνω ότι είναι για ένα μάτς ή να κάνουν μια έκπληξη, μια μεγάλη νίκη, σαν την Μπασκόνια, ας πούμε, τη Βαλένθια, αλλά μετά τα εύκολα μάτς, κάθε φορά κάνουμε τα προγνωστικά μας και λέμε α, θα κερδίσει τώρα η Βαλένθια και πάει και χάνει. Ναι. Έχουμε ισοπαλία στο Γαλλία-Βοσνία και εκεί γίνεται τρελή μάχη. Έτσι. Οι Σέρβοι συνεχίζουν με βραχία κεφαλή επί των Γεργιανών 67-61, ενώ οι Βούλγαροι πάνε να το γυρίσουν 41-34. Καλύψανε μια διαφορά. Θα δούμε τη συνέχεια. Να πάμε στον Ολυμπιακό, Άλλη μια ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη νίκη και είναι πολύ σκληρή ομάδα ο Ολυμπιακός. Το είπα και την άλλη φορά, ναι, Κωνσταντίνε. Εγώ γιατί πάλι περίμενα πιο εύκολο τον Ολυμπιακό. Η Αρμάνη με εντυπωσίασε έτσι που το πάλεψε. Πιστεύω πολύ στις σκληρές ομάδες και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός βγάζει και εγωισμό και προσωπικότητα. Και έτσι πήρε και το παιχνίδι, ας πούμε. Με Μακλίν φοβερό. Δηλαδή, βλέπεις τώρα τον Παπα-Νικολάου, χάνει τις δύο βολές και παίζει, ναι, καταπληκτική άμυνα μετά και παίρνει το παιχνίδι. Δηλαδή, είναι σημαντικά. Έχουν καρδιά αυτά τα παιδιά. Είναι καλή ομάδα. Ο Μακλίν ήταν πάρα πολύ καλός. 22 πόντους. 7 rebound, να το επισημάνουμε. Και ο Ρόμπερτς ήταν καλός με 18 πόντους και 3 assist. Και ο μόνιμα καλός, ο Στρέλνιξ. Καλά, αυτός έγινε, έχει φορέσει τη φανέλα του καλού και τελείωσε τώρα. Να έρθουμε σε μια εκπομπή και να πούμε αυτός ο Στρέλνιξ σήμερα ήταν πολύ μέτριος. Εκτός ρυθμού Μιλουτίνοφ. Ναι. Έτσι να λέμε και τα άσχημα. Και ο Κανλιέτης δεν ήταν καλός από το Μιλάνο. Αυτά ξεχνιούνται όμως, δηλαδή τώρα με τέτοια αλλά νίκες. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξεχνιούνται αυτά. Νομίζω ότι εδώ είναι που λέμε το αποτέλεσμα μετράει. Η νίκη ήταν πάρα πολύ μεγάλη για τον Ολυμπιακό, εγώ νομίζω. Έτσι. Και θα δούμε τη συνέχεια, πώς διαγράφει τη συνέχεια. Διαγράφεται πολύ ωραία μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό. Πρώτη θέση μαζί με την Τζέσικα. 7 νίκες, 2 ήττες. 7 νίκες, 3 συνεχόμενες νίκες για τον Ολυμπιακό. Ο καλός μου φίλος, ναι, από τη Ρόδο, ο Παντελής, ναι, μου κάνει μια επισήμανση και μου λέει ότι η Ρεάλ έπαιζε μισή ομάδα. Mm. Καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί του, αλλά να πω κιόλας ότι αυτές οι μεγάλες ομάδες είτε παίζει λίγο λιγότερο κάποιος, είτε παίζει λίγο περισσότερο κάποιος. Εντάξει. Και όταν λέμε τα δεύτερα, δεν είναι δεύτερα τώρα, μην. Όχι, δεν είπα δεύτερα. Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε. Δηλαδή, εντάξει. Σίγουρα έχει απουσίες. Η Ρεάλ είναι, Παντελή μου, μόνιμα πληγωμένη φέτος. Συμφωνώ. Αλλά από εκεί και πέρα και ο Τόπκινς και ο Ταβάρες και ο Κάρολ και ο Καμπάτσο
Και ο Ματσιούλης και ο Ντόντζιτς, βάση περιπτώσει ο Ρούντι, είναι κανονικοί που λέμε εμείς, Παντελή, που μιλάμε και την ίδια γλώσσα στο μπάσκετ. Κοζέρ, Ράντλ. Ο Ντόντζιτς βλέπεις του χρόνου. Νούμερο ένα στον draft. Νούμερο ένα. Ναι, ναι, νούμερο ένα. Δεν ξέρω, έχει ξαναγίνει νούμερο ένα Ευρωπαίος. Νομίζω δεν έχει. Δεν ξέρω τώρα. Θα, είναι το, θα κάνει και ρεκόρ. Στο NBA αυτά. Εμείς το NBA, θα τα πούμε στο τέλος. Εμείς το NBA θα τα πούμε. Σωστό, θα τα πούμε στο τέλος. Ποιον βλέπεις σε καλύτερη κατάσταση, τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό? Έχω μια διαφωνία με τον πνευματικό μου, τον κύριο Μπουσβάρο. Ναι. Αυτός θεωρεί ότι είναι ο Παναθηναϊκός λίγο καλύτερος. Εγώ θεωρώ ότι είναι Ολυμπιακός. Και εγώ Ολυμπιακός πιστεύω. Μπάση περιπτώσει. Κυρίως λόγω προπονητή, εγώ το βλέπω. Θα δούμε. Να σταματήσουμε εδώ. Ναι, ναι, θα κάνουμε τώρα διάλειμμα. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό. Ναι. Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Η οποία δεν σταματάει και έχουμε πάλι παιχνίδια. Έχουμε αποτελέσματα τα υπόλοιπα. Θα πούμε λίγο τα αποτελέσματα εντάχει. Ναι. Κουνάνε τα κεφάλια τους και οι δύο εδώ πέρα. Παίζει μουσικάρα που πεις. Ναι, παίζει μουσικάρα, σωστός. Έχουμε 69-62 Σερβία-Γεωργία, 27-49 Αυστρία-Γερμανία. Η Γαλλία πάλι πήρε προβάδισμα 36-31 επί της Βοσνίας. Μείωσε ο Βεζέγκοφ, μείωσε. Μείωσε ο Βεζέγκοφ σε 41-35, αν βλέπω καλά. Δεν είναι, αυτή μάλλον λάθος είναι λίγο, το δείχνει, ναι. Εδώ είναι πιο γρήγορο. Σίγουρα που είναι. Έτσι. Νομίζω εντάξει, ότι ακόμα είναι... για τη Βουλγαρία είναι νωρίς. Έχει ακόμα παιχνίδι. Τα υπόλοιπα, ναι, είναι λίγο πιο μπροστά. Ναι, θα δούμε. Ωραία, άρα κάνουμε μουσική ανάσα έτσι. Να συνδεθούμε και με τον καλεσμένο, ναι, μας και να. Χαμός, τώρα έρχεται ο καλεσμένος με φόρα. Επιστρέφουμε. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων προτείνει. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Η γνωστή κωμωδία του Βασίλη Τσικάρα επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Άρατος και υπόσχεται ανατροπές. Συμπτώσεις, καυγάδες, χωρισμοί, ένα ποτιστήρι και ένας Βεδουίνος φέρνουν τα πάνω κάτω. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Άρατος. Από το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, ώρα έναρξη στις 9 και 4 το βράδυ. Τηλέφωνα κρατήσεων 2315 312 487. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Θα σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που έχει πολλές αφετηρίες. Πολλοί έχουν μια αφετηρία στη ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω γιατί, μου πέσανε πάρα πολλές. Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης. Ένα ταξίδι στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τη ζωή και το έργο της Άλκη Ζέη. Μια ταινία της Μαργαρίτας Μαντά. Από τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Ένα βήμα τη φορά The Musical της Μαρία Στεφάνου. Το μουσικό υπερθέαμα της χρονιάς κάνει στάση για τρίτη φορά στο Θέατρο Άνετον για άλλες 5 μοναδικές παραστάσεις. 18, 19 και 26 Νοεμβρίου, 3 και 9 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Καθημερινά πρωινές για σχολεία. Ένα βήμα τη φορά πιο κοντά σε εμάς. Από την κούρσα της ζωής στο περπάτημα της ψυχής. Κρατήσεις και προπόληση 2314-025-892. Good deals. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Resolution. Η εγγύηση στις ψηφιακές εκτυπώσεις. Αναλαμβάνουμε και τυπώνουμε αφίσες, κάρτες, έντυπα, προσκλητήρια και τιμοκαταλόγους. Εκτυπώνουμε καμβά μεγάλου φορμά σε βινίλιο και μπάνερ. Προσφέρουμε φωτοτυπίες και ποιοτικές επίσημες μεταφράσεις. Resolution. Η λύση στις ψηφιακές εκτυπώσεις. Θα μας βρείτε Φράγκον 13 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 55 27 61. Resolution. Γέλιο, διασκέδαση και πολύ ροκ. Temple of Rock με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Το ροκ μαγκαζίνο που θα λατρέψεις. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 2 με 4, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. We will rock you.
Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, έχετε συντονιστεί στο web radio του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στα ηχεία σας εκπέμπει η ραδιοφωνική εκπομπή Style News. Είμαι η Καμάρη Χαρά και μαζί με τη σχεδιάστρια μόδας Αθανασία Παρλαπάνη θα σας συντροφεύουμε κάθε Τρίτη από τις 7 μέχρι τις 8 στο απόγευμα. Θα συζητάμε για νέες τάσεις της μόδας, για πρωινές εκπομπές, για στιλιστικές εμφανίσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook Styles News και θα μπορούμε να μιλάμε και να λύνουμε τις απορίες σας στον αέρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Ο Γιάννης Γκαγκαλούδης μας ακούει. Βεβαίως. Ανεβάστε λίγο την του κυρίου Γκαγκαλούδη λίγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τώρα λίγο καλύτερα. Κύριε Γιάννη, είσαι καλύτερα τώρα? Εγώ ακούω, ρε. Α, εσύ ακούς το θέμα. Εμείς δεν ακούμε. Δεν ακούμε εμείς καλά γι' αυτό. Μ' ακούς? Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Τώρα ναι, πάρα πολύ καλά. Για περίμενε λίγο όμως να δω, για να μην κρατάω το τηλέφωνο, να βάλω ακουστικά, περίμενε λίγο. Βεβαίως. Σπύρο. Τώρα είμαστε εντάξει. Σπύρο. Ναι, σε ακούω Γιάννη, είμαστε στον είμαστε αέρα. Είμαστε στον αέρα. Σπύρο. Ναι. Σπύρο. Τώρα νομίζω είμαστε καλά. Τώρα νομίζω είμαστε καλά. Ο Γιάννης Γκαγκαλούδης μας ακούει? Ναι. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, να σε καλωσορίσω στην εκπομπή. Να σου πω πραγματικά, πέρα της φιλίας που υπάρχει, ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που μιλάω στον αέρα μαζί σου. Σπυρό, ας τον πρόλογο και προχώρα. Λοιπόν, να αναφέρω μερικές από τις ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε ο Γιάννης Γκαγκαλούδης: Παναθηναϊκός, Άρης ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Μαρούσι, Λοτομάτικα Ρώμα, Καβάλα Ίκαρος, σήμερα στον Ηρακλή. Να σου συστήσω στον αέρα τον Κωνσταντίνο, το συνεργάτη, το οποίο αυτός επί της ουσίας παρουσιάζει την εκπομπή μας. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ξέχασε την Etoile Sportive του Σαχέλ. Σωστό. Έτσι. Με Λίνο Γαβριήλ. Έτσι, μπράβο. Σωστός. Όχι, ξέχασα και άλλες ομάδες που μπορεί να ξέχασα, αλλά δεν πειράζει. Να μην πούμε και τους τίτλους. Αυτή είναι αγαπημένη μου, είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Το ξέρω, το ξέρω. Να πω ότι δεν έχω να αναφέρω πότε βγήκες πρώτο σκόρερ, πότε βγήκες πρώτος ασίστ, πότε βγήκες δεύτερο σκόρερ, δεύτερο ασίστ. Άμα τα αναφέρουμε, θέλουμε τρεις εκπομπές. Και πραγματικά ξέρω ότι δεν σ' αρέσει ούτε να σε χαϊδεύω τα αυτιά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και την ιστορία Γιάννη την κουβαλάμε μαζί μας. Να πω επίσης ότι ο Γκαγκαλούδης σήμερα αγωνιζόμενος στον Ηρακλή έχει 14,5 πόντους και 5 ασίστ μέσο όρο, με 35% στο τρίποντο και 91% στις βολές. Σημαντικό για τον Γιάννη Γκαγκαλούδη, να πω και την ηλικία μου, το επιτρέπεις? Θες το, άγιε. Τι κρυφτή εσύ την έχουμε? Τα 39 του λοιπόν. Πραγματικά μπορείς να πεις προς 40 γιατί κοντεύουμε. Εντάξει, είμαι ευγενής. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα να καλωσορίσω στην εκπομπή τον άνθρωπο Γκαγκαλούδη, τον άνθρωπο Γιάννη, ένα εξαιρετικό παιδί και έναν εξαιρετικό φίλο, τουλάχιστον για μένα, έτσι. Λοιπόν, σε παραδίδω στον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει ένα κατεβατό ερωτήσεις να σου κάνει. Εγώ του είπα άσε, θα κάνουμε χαβαλέ στον αέρα. Αυτός θέλει να κάνει και κάποιες ερωτήσεις για να κρατήσει τα προσχήματα, ξέρεις. Καλά κάνει. Εντάξει, μετά από τέτοιο πρόλογο και τόση ωραία παρουσίαση, εγώ τώρα θα το κρατήσω επίσημο. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ο Σπύρος δεν είναι αντικειμενικός, γιατί με ξέρει από πολύ μικρό και η αλήθεια είναι ότι η μεταξύ μας σχέση είναι κάτι παραπάνω από φιλική και από θέμα μπάσκετ. Έχουμε περάσει βράδια ξημέρωτα που λένε οι τραγούδι. Ωραία, εγώ θα το κρατάω το λουριά σήμερα, θα το μαζεύω. Έχουμε κάνει συζητήσεις απείρου κάλους με μπουκαλάκι, shake
πάγου και ξηροκάρπια. Έσπυρο. Έτσι, έτσι, έτσι. Συμφωνώ. Και, και η Κωνσταντία να μας βρίζει. Λίχτε το, δεν πάει άλλο. Πρέπει να κοιμηθούμε. Και η γη σου τότε που ήταν παιδάκια. Ναι, ναι, ναι. Κατεβάζαμε την πιντά με τα σκαλιά, μπαμπά. Ωραίες στιγμές, ωραίες στιγμές. Και ωραία χρόνια. Σπύρο, γίνει, έτσι. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, με τον Σπύρο μας είδε μια φιλία σχεδόν 15 ετών. Κάτι έχουμε φιλία, καταλάβει, κάτι έχουμε καταλάβει. Και φιλία η οποία έχει κρατήσει, η οποία έχει πια ξεπεράσει τον μπασκετικό, γιατί ούτε συνεργαζόμαστε με κάτι, ούτε με έχει παίχτη, ούτε ασχολούμαστε μαζί με κάτι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι το πράγμα. Δεν υπάρχει επαγγελματική σχέση μεταξύ μας. Υπάρχει φιλία. Έτσι. Και αυτό το ξέρεις και εσύ, το ξέρω και εγώ και είναι τέλειο. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό, θέλω να πω πριν ξεκινήσει τον καταιγισμό ερωτήσεων. Έτσι, έτσι. Όσοι μας ακούνε, και εν πάση περιπτώσει, άμα μας ακούνε και κάποιοι άνθρωποι του μπάσκετ, ότι αυτό λέω και στα μικρά παιδιά. Εγώ στα 40 μου κοντά πλέον και μετά από 20 χρόνια επαγγελματικού αθλητισμού, αυτό είναι που λέω στα παιδιά. Ότι από αυτά τα αθλήματα, από τον μπάσκετ, από το ποδόσφαιρο, από το βόλεϊ, γενικά από τα ομαδικά αθλήματα, αυτό που κερδίζεις δεν είναι τα λεφτά, γιατί τα λεφτά δεν σου μένουν. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ έξυπνος και ικανός στην ηλικία που παίρνουμε τα λεφτά να τα κρατήσεις. Είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι σχέσεις που μετά από πολλά χρόνια. Ξέρεις ότι μπορεί να πας σε μια πόλη και θα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σου ανοίξει την πόρτα να συγκεράσει ένα καφέ, να πας να πιεις ένα καφέ, να πας να χάνεις ένα φαγητό, να τον πάρεις να του πεις το πρόβλημά σου. Ο Σπύρος είναι ένας τέτοιος άνθρωπος που ο χρόνος έχει κρατήσει. Έτσι. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για σένα, βέβαια. Έτσι. Να έρθω εγώ να σε βρω και να σου πω το πρόβλημά μου και να πιούμε ένα καφέ. Εντάξει, αμοιβαία. Είσαι συντρέχτρα που λέμε. Είσαι. Είσαι, αυτή είναι η αλήθεια, Γιάννη, αυτή είναι η αλήθεια και να σου πω κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λες, πραγματικά, και δεν θέλω να γίνουμε γραφικοί και γλαφυροί, αλλά πραγματικά το μπάσκετ δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις, φιλίες και τα λοιπά. Οι νίκες έρχονται και παρέρχονται, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, την ημέρα που μπορεί να σε αποθεώνουν, την άλλη μέρα μπορεί να σε αποδοκιμάζουν, τα ξέρουμε αυτά στο μπάσκετ. Έτσι, θα μπει η μπάλα στο καλάθι, γίνεσαι ήρωας, δεν μπαίνει η μπάλα στο καλάθι, είσαι ο αποδιοπομπέος τράγος ή ο προπονητής ή η ομάδα ή οτιδήποτε. Όταν επιλέγεις να κάνεις κάτι, επιλέγεις να κάνεις κάτι με όλες τις συνέπειες που ακολουθούν. Συμφωνώ. Σκοπός είναι να έχεις τα ψυχικά αποθέματα και να καταλαβαίνεις και να αντέχει πλάτη σου όλα αυτά που έχει κάθε δουλειά. Συμφωνώ. Εμένα ποτέ δεν με ένιωξε αυτό που λες και το ξέρεις. Το ξέρω, αδερφέ μου, το ξέρω. Ούτε αν χάσω το τελευταίο σουτ, ούτε αν βάλω το τελευταίο σουτ. Έτσι, συμφωνώ. Λοιπόν, σκοπός τώρα είναι, όπως μου είχε πει για ένας προπονητής, που είχα να πάρεις το τελευταίο σουτ. Σωστό. Και εγώ θα στο έδινα αν ήμουν προπονητής σου, να ξέρεις. Και να μην μου το έδινες, θα το έπαιρνα μόνο. Σωστό. Ωραία, λοιπόν, να βάλουμε έτσι μια ανωτελεία. Έτσι, και μετά θα το ξαναπάρετε εσείς. Δεν σας φοβάμαι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έτσι, μιας και ξεκινήσαμε έτσι με την καριέρα του Γιάννη, να θυμίσουμε 20 χρόνια, αν και το είπες και μόνος σου, 20 χρόνια καριέρα από το παλαιό Φάληρο μέχρι και τον Ηρακλή τώρα. Άμα πάρει το παλαιό Φάληρο είναι 23. 23? Ακόμα περισσότερο. Κάνει ακόμα πιο εύκολη την ερώτηση. Έχουμε πρωταθλήματα στην Ελλάδα, πρωτάθλημα στην Ελλάδα, πρωτάθλημα στην Τινησία, κύπελο στην Τινησία, Champions Cup το 3 με τον Άρη. Θέλω έτσι, αν μπορούσες να ξεχωρίσεις μία στιγμή ή παραπάνω στιγμές, παραπάνω από μία στιγμές στην καριέρα σου, σημαντικές, ποιες θα ήταν αυτές? Το double που έκανα στην Τινησία. Το double. Θεός. Ναι, με την ομάδα που ξέχασε να την αναφέρεις, Σπάει, την και την ανέφερε. Δεν την ανέφερα και πρέπει να ξέρεις ότι στη συγκεκριμένη ομάδα ο προπονητής που είχε ο Γιάννης και μετέπειτα νομίζω και φίλοι είναι που είναι σήμερα προπονητής στην εθνική ομάδα της Κύπρου, ο Λίνος ο Γαβριήλ. Ναι, ρε, φίλος μου, είναι κουμπάρος μου. Είναι κουμπάρος, το ξέρω. Και ξέρεις ότι είναι πνευματικό παιδί μου, έτσι. Σπούδασε Θεσσαλονίκη. Πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Ναι. Σπούδασε Θεσσαλονίκη εδώ το παιδί. Ήταν πολύ κοντά μας. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Του στέλνουμε και τα φιλιά μας. Έτσι. Πραγματικά έτσι. Νομίζω ότι ταιριάζετε κιόλας οι δυο σας πάρα πολύ. Και γι' αυτό γίνατε και κουμπάρι, βέβαια. Κοίτα να δεις. Την ξεχωρίζω αυτή τη στιγμή για να απαντήσω και στην ερώτησή σου. Για πάρα πολλούς λόγους. Που αν κάτσω να σου ανατρέξω, θα πάρει πάρα πολύ καιρό.
θα σου πω τους πιο σημαντικούς. Η πιο σημαντική είναι ότι ήμουνα σε μια μουσουλμανική χώρα που αυτή τη στιγμή στη χώρα αυτή έχω ένα δρόμο στο όνομά μου, έχω μια τοιχογραφία σε μια, μια πολυκατοικία με τη μούρη μου. Γενικά έλαβα τόσο μεγάλη αγάπη, μου κάνανε πρόταση να μου δώσουν διαβατήριο, να παίξω στην εθνική τους ομάδα. Δυστυχώς είχα ένα ατυχές γεγονός, είχα χάσει δίδυμα όταν ήμουν εκεί. Αυτό με έφερε πολύ κοντά με τον Λίνο. Ήμασταν δύο Έλληνες σε μια ξένη χώρα, αναγκαστικά, ακόμα και να μην θέλαμε, που δεν υπάρχει αυτό, απλά λέω. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά, ήταν ο άνθρωπος που πέρασε όλο αυτό δίπλα μου, γίναμε κουμπάρι. Και γενικά ήταν και ένα. Την ξεχωρίζω γιατί όταν πήγα σε αυτήν την ομάδα ήταν πέμπτη. Είχε πάρα πολύ λίγες πιθανότητες αυτή η ομάδα να. Όχι να πάρει το πρωτάθλημα, να περάσει ακόμα και στους τελικούς, γιατί εκεί είναι ένα ιδιότυπο σύστημα αγώνων που από τη στιγμή που δεν τερματίζει στην πρώτη τετράδα, όλα τα παιχνίδια τα παίζει με τα δεζαβαντάζ έδρας. Όταν πήγα. Άρχισα πάρα πολύ να αντιληφθώ και να καταλάβω πώς είναι εκεί το μπάσκετ. Που αν και το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όπως αν γνωρίζει η εθνική της ομάδα φέτος πήρε και το Παναφρικανικό πρωτάθλημα. Ξέρω, ναι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δηλαδή στα πρώτα παιχνίδια είχα ακόμα τελεία παύλα, δεν μπορούσα καν να αντιληφθώ το ξύλο που έπεφτε. Οι διαιτητές δεν σφυρίζαν τίποτα, δεν ξέραν αγγλικά, εν πάση περιπτώσει. Και γενικά επειδή είχαν πάρα πολλές απαιτήσεις από μένα, όταν βέβαια πήρα μπρος. Η ομάδα άρχισε και τσούλαγε και κάναμε το απίστευτο τότε, ότι κάναμε 17 στα 17, σπάσαμε όλες τις έδρες και πήραμε και το πρωτάθλημα με 2-0, σπάζοντας και την έδρα του πρώτου. Στη συνέχεια κάναμε και το double, πήραμε και το κύπελο. Οπότε την ξεχωρίζω αυτή σαν την πιο ωραία μου στιγμή, γιατί ήταν και εκτός Ελλάδας, ήταν και σε μια χώρα που πήγα ως άγνωστος και κατέληξα να αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή για μένα να είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Μιλάω τη γλώσσα, την νησιακά. Έχω πάρα πολλούς φίλους, εγκάρδιους που με καλούνε, που θα πάω. Και γενικά είναι μια στιγμή για μένα που θα μου μείνει αξέχαστη. Αυτά τα δύο χρόνια που πέρασα εκεί δεν μπορεί να τα ξεχάσω ποτέ. Όχι ότι σβήνω τις στιγμές που έχω ζήσει στην Ελλάδα, αλλά θεωρώ αυτές ήταν πάρα πολύ. Είναι το πιο ξεχωριστό για σένα. Αντιληπτό, δεν είναι. Εντάξει, αλίμονο. Γιάννη, μιας και μίλησες για Ελλάδα, και έτσι αφού είπαμε και για στιγμή που ξεχωρίζεις, και εκτός από τον coach του Άλλου, τον οποίο θεωρώ δεδομένο ότι τον ξεχωρίζεις και είχατε άρεση συνεργασία, περνώντας από αμέτρητες ομάδες και συνεργαζόμενος με αμέτρητους προπονητές, ποιον θα ξεχωρίζεις έτσι. Ως τον καλύτερο, όχι τον καλύτερο, με αυτόν με τον οποίο συνεργάστηκες άψογα σε σχέση με τους άλλους. Εντάξει, αυτή να απαντήσω εγώ, θες να απαντήσω εγώ για σένα. Πιστεύω αν πας βγεις έξω στον δρόμο και ρωτήσεις μια πέτρα, νομίζω. Μπορώ να απαντήσω εγώ για σένα, αδερφέ μου. Αλλά δεν χρειάζεται, σου λέω και μια πέτρα μπορώ να το απαντήσω. Εντάξει, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει στιγματίσει τη δική μου καριέρα. Με έχει 18 χρόνια παίχτη. Έχω περάσει μαζί του στιγμές και στιγμές. Όπως είχε πει και αυτός, με προπόνησε πρώτη φορά, ήμουν ένα μούστακο παιδάκι και τώρα έχω ένα παιδάκι εγώ. Εντάξει, στιγμές πολύ έντονες, με πολύ αγάπη, με πολύ φροντίδα, με πολύ πάθος, με πολύ ένταση. Είμαστε και οι δύο πάρα πολύ κριτικοί, αλλά ο καθένας ξέρει το άλλο πάρα πολύ καλά τα κουμπιά και οτιδήποτε γίνεται αμέσως με ένα νόημα ή με ένα νεύμα κατευθείαν τελειώνουν όλα ή συνεχίζουν όλα. Έχω την αίσθηση ότι ο Σάκης, αν ζηλεύει κάποιον, είναι ο Βαγγέλης. Εντάξει, είναι σαν δεύτερος μου πατέρας. Ναι, είναι ο άνθρωπος. Για να εξηγήσω, είναι ο πατέρας του Γιάννη. Που ακόμα και όταν δεν τον είχα προπονητή, πάντα τον έπαιρνα τηλέφωνα με συμβουλές. Πιστεύω ότι ο Σάκης το ζηλεύει σίγουρα. Καλοπροαίρετα το λέω έτσι. Τον αγαπάει πάρα πολύ. Γιατί γονιός είσαι, οι γονείς καταλαβαίνουν πότε ένας άνθρωπος κάνει καλό στο παιδί τους, πότε ένας άνθρωπος αγαπάει το παιδί τους, νοιάζεται για το παιδί τους, συμπεριφέρεται καλά στο παιδί τους. Σωστό. Οπότε σωστό. Η σχέση που έχουμε με τον coach είναι κάτι παραπάνω από μπασκετικές, όπως το ξέρει όλος ο κόσμος, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, έχω γίνει γραφικός και εγώ και αυτός, είναι περισσότερο σαν οικογένεια.
Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι βρήκε ο ένας το σφιγμό του άλλου. Έτσι νομίζω. Ξέρεις τι, εγώ σίγουρα ο Βαγγέλης απλά έχει ένα χάρισμα, το οποίο πραγματικά είναι χάρισμα, έχοντας δουλέψει με πάρα πολλούς προπονητές. Θεωρώ ότι είναι, ίσως είναι και ο μόνος που έχει αυτό το χάρισμα. Έχει το χάρισμα να κάνει τους παίχτες του να πεθαίνουν για αυτό, να τον αγαπάνε, και το κυριότερο, δεν κολώνει να πάρει ποτέ ισχυρές προσωπικότητες και παιδιά τα οποία σε εισαγωγικά όλοι τα έχουν χαρακτηρίσει προβληματικά. Συμφωνώ. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα χέρια του έχουν περάσει πάρα πολύ προβληματικοί παίχτες. Συμφωνώ, και παίξανε μπάσκετ πολλά παιδιά έτσι. Και κάνανε παπάδες. Και σε αυτόν ήταν αρνάκια. Συμφωνώ. Αρνάκια. Α, νόμιζα ήθελες να ρωτήσεις εσύ. Όχι, όχι, δεν έχω να λοιπόν, ρωτήσω κάτι. Εσύ θα ρωτάς και εγώ θα συμπληρώνω. Εύκολες ερωτήσεις μου κάνεις πάντως, πολύ εύκολες. Νόμιζα ότι θα μου κάνεις πιο δύσκολες. Εκτός αν η συνέχεια είναι πιο δύσκολη. Εντάξει, πάμε, ανεβαίνει με γεωμετρική πρόοδο. Για να δω. Λοιπόν, αφού είπαμε ότι έχεις παίξει αμέτρητες, έχω τη λίστα εδώ πέρα μπροστά, βλέπω Δάφνη, βλέπω Άρη, βλέπω Ρέθυμνο, Καβάλα, ξανά Καβάλα, Λεμεσό. Το Ρέθυμνο Σβίστο. Α, το Ρέθυμνο Σβίστο. Α, ωραία, τέλειο. Δεν λοιπόν, θέλω ούτε να το θυμάμαι. Α, γι' αυτό το ζήνω. Γιατί δεν θέλεις να το θυμάσαι? Να την κάνω λίγο δύσκολη. Γιατί δεν γουστάρω μία και πολύ απλά δεν θέλω ούτε να το θυμάμαι. Ούτε απ' έξω δεν απέναντι από το Ρέθυμνο. Ωραία, μια ομάδα που δεν αγωνίστηκες και θα ήθελες να αγωνιστήσεις, ποια είναι? Υπάρχει μια τέτοια ομάδα? Όχι. Οπότε θεωρείς, είσαι ευχαριστημένος από όλες τις ελληνικές ομάδες. Στον Ολυμπιακό, ρε παιδάκι μου, δεν έπαιξε. Στον Ολυμπιακό. Τι να κάνω? Στον Ολυμπιακό, λέω, δεν θα ήθελες να αγωνιστείς? Έγινε, ρε Σπύρο. Άντε, ωραία, ας πάρω εγώ την μπάσα και να μιλήσουμε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ξέρουμε, αφού μιλάμε για πράγματα που τα ξέρει όλος ο κόσμος, έχεις δηλώσει ότι είσαι Παναθηναϊκός. Ποτέ δεν το έκλεισα. Και είχες και την τύχη να πάρεις και το πρωτάθλημα το 4 με τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι έτσι το 14 με τη δουλειά μου όμως. Γι' αυτό και όπου πήγα, ο κόσμος με αγάπησε, γιατί ποτέ δεν πούλησα ότι είμαι Αριανός ή ότι είμαι Παοκτσής ή ότι είμαι Αεκτσής ή από μικρό παιδί από Κούνια φόραγα το δικέφαλο ή τον Άρη ή τον Ηρακλή. Πάντα σε όποια ομάδα πήγαινα, ο κόσμος ήξερε τι είμαι, αλλά δεν έβλεπε στο γήπεδο ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πεθάνω για την ομάδα που θα παίξω. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι από όλες τις ομάδες που παίξει, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο δέσιμο το έχω με την ομάδα που παίζει τώρα. Και η αγάπη που έχω για τον Ηρακλή και το δέσιμο που έχω με τον Ηρακλή είναι περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα που έχω παίξει. Αυτό είναι αλήθεια. Να σου πω, εγώ που παρακολουθώ, ξέρεις, ως φίλος και από ψηλά, έτσι από μακριά, ας πούμε, την πορεία σου, από μακριά καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι μακριά κοντά. Ναι, ναι. Πραγματικά και από αυτό που βλέπω με τα social media σήμερα, πραγματικά πιστεύω ότι στον Ηρακλή αγαπήθηκες. Περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα, Γιάννη. Ναι, και ναι, εγώ είναι συμφωνώ αλήθεια. Μαζί σου. Βλέπω τον κόσμο του Ηρακλή πραγματικά πώς είναι κοντά σου. Και μην ξεχνάς πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση. Έτσι, ότι στο πρώτο παιχνίδι θα ήθελα να με σκοτώσουμε. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Λοιπόν, το ξέρω. Αλλά είναι και από την πλευρά μου αυτό. Δηλαδή ότι την ομάδα και εσύ πραγματικά. Νομίζω αυτή τη στιγμή, αν τολμούσα να σου πω ποια είναι η δεύτερη ομάδα σου, θα μου έλεγε, δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, Παναθηναϊκός γεννήθηκες και τα λοιπά. Αλλά πιστεύω θα ήταν ο Ηρακλής. Έτσι, ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Όταν, κοίτα να δεις, θα σου πω κάτι, Σπύρο. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, δεν περίμενα ποτέ ότι θα ρωτάνε την κόρη μου τι ομάδα είσαι και θα λέει Ηρακλής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πλέον το θέμα έχει προχωρήσει και έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι παραπάνω από το, ναι, σωστό. Από το φυσιολογικό. Η κόρη μου περνάει πάρα πολλές ώρες μέσα στο γήπεδο, μέσα στον Ηρακλή. Εγώ περνάω όλη μου την καθημερινότητα εκεί, και όπως καταλαβαίνεις και στην ηλικία που είμαι, δεν είσαι ακόμα περισσότερο. Τρεις φορές περισσότερο από ότι θα δαινόμουν αν ήμουν 23 χρονών. Σωστό, συμφωνώ. Πρώτον, γιατί είμαι στα τελειώματα. Δεύτερον, γιατί ίσως και για μένα είναι πολύ συγκινητικό ότι στα τελευταία μου παίρνω τέτοια αγάπη και αναγνώριση από αυτόν τον κόσμο που, όπως ξεκίνησε η σχέση μας, δεν θα το περίμενα ποτέ. Και αυτό δείχνει και την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα αυτή η σχέση που έχουμε πλέον. Εγώ με την ομάδα και τον κόσμο. Σωστό. Αλλά αν μου δώσεις ένα λεπτό, θα σου πω ότι ίσως, πρόσεχε, θα σου πω, ίσως, αν θα μου λέγανε, ξέρεις τι, η ερώτηση μου έκανε, αν θα ήθελα να παίξω σε κάποια ομάδα που δεν έχω παίξει, ίσως, όχι τώρα βέβαια, αν γύρναγα τον χρόνο πίσω, θα σου έλεγα ότι από το 2005 μέχρι το 2008 θα ήθελα να παίξω στον Πανιόνι, ας πούμε.
Α, θα ήθελες να παίξεις, είπες, στον Πανιόνιο. Θυμάσαι, Σπύρο, τι είχαμε περάσει τότε. Ναι, 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 ναι. Το θυμάμαι. Λοιπόν, είναι ομάδα της γειτονιάς μου, είναι ομάδα που συμπόλη που μεγάλωσα και ακόμα. Θυμάμαι, τώρα το θυμάμαι. Τώρα, ναι, ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Δεν ξεχνιέται, Σπύρο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό δημόσια. Είναι ομάδα που εκεί πήγα σχολείο. Είναι όλοι οι φίλοι μου εκεί, η πλατεία. Ναι, τότε θα σου πω ότι ναι, τότε το μετάνιωσα και ήθελα πολύ να, θα ήθελα πολύ να παίξω στον Πανιόνιο. Mm-hmm. Για τότε μιλάμε, έτσι. Ναι, για εκείνα τα χρόνια. Τότε. Κατάλαβα. Mm-hmm. Επειδή ξέρω και την ιστορία ακριβώς, καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Ναι, γιατί για τώρα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και δεν θέλω να φύγω από εδώ. Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου σε αυτή την ομάδα, να πάρω και ένα πόσο σε αυτή την ομάδα και να είμαι. Δεν θα σε αφήσουν και να φύγεις, πιστεύω. Μακάρι. Βλέπω θύρα 10. Αν πεις να φύγω, απαγωγή στο αεροδρόμιο να σε κάνουν και με κουκούλα να σε γυρίζουν στο Ιβανόφιο. Αυτό είμαι σίγουρος. Έτσι, γιατί σου λέω ότι εισπράττω εγώ ουδέτερα πλέον έτσι απ' έξω και τι εισπράττω από τον κόσμο του Ηρακλή για σένα. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά όμως ότι όλα αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Έτσι, σωστό. Μιας και πήγαμε στο τώρα, έτσι να μιλήσουμε λίγο για τον Ηρακλή. Νίκη με το ψυχικό 80-70. 21 πόντους. Τι έχεις να μας πεις για το παιχνίδι? Για τους 21 πόντους δεν μπορώ να σου πω κάτι. Εντάξει, για τους 21 πόντους όχι, αλλά για το παιχνίδι, για την ομάδα. Για το παιχνίδι το είπες μόνος σου. Μία νίκη. Τίποτα παραπάνω. Μία νίκη. Επόμενο παιχνίδι με τον Εθνικό. Στον Εθνικό. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως όλα τα παιχνίδια φέτος στην Α2. Mm-hmm. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει μια παροιμία που μας ταιριάζει πάρα πολύ εμάς. Στο τέλος στηρίζουν τον γαμπρό. Mm-hmm. Η χρονιά είναι πολύ κρίσιμη για την ομάδα. Πάρα πολύ κρίσιμη. Νομίζω ότι τα περιθώρια έχουν στενεύσει. Η ομάδα αυτή φέτος πρέπει οπωσδήποτε να ανέβει στην Α1. Και όπως καταλαβαίνεις, το βάρος και η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Μιας και αναφέρθηκες στο μέλλον στον Ηρακλή και είπες για χρόνια που θα παίξει τον Ηρακλή, σκέφτεσαι και στην Α1 πόσο ακόμη αντέχει ο Γιάννης Γκαγκαλούδης στο μπάσκετ? Καλά, στην Α1 αντέχω πολλά περισσότερα χρόνια από την Α2. Η Α1 είναι πολύ πιο εύκολη κατηγορία από την Α2. Σωστός. Στην Α1 πίστεψε ότι μπορεί να παίξει ένα παίχτη μέχρι τα 45 και 50 τη δική μου γενιά. Δηλαδή ο Γιακόπουλος, εγώ, ο Παπαμακάριος παίζει ακόμα. Παιδιά που έχουμε παίξει 15, εγώ έπαιξα 17 χρόνια στην Α1. Παιδιά που έχουμε παίξει 8 χρόνια στην Α1, γνωρίζοντας την Α1, μπορούμε να παίξουμε μέχρι τα 50 μας. Έτσι πως είναι η συγκεκριμένη Α1. Οι ξένοι που παίζουν στις περισσότερες ομάδες είναι, δεν χρειάζεται να πούμε. Και οι Έλληνες που παίζουν δεν έχει καμία σχέση με τους Έλληνες που παίζανε τα προηγούμενα χρόνια. Το επίπεδο έχει πέσει πάρα πολύ. Ενώ στην Α2, όπως γνωρίζεις, έχουν πάει όλοι οι παίχτες, έχουν κατέβει στην Α2. Πρώτον για τα λεφτά. Και δεύτερον γιατί κουραστήκανε πια αυτό το πράγμα της Α1. Όπως και εγώ. Είναι επιλογή μου ότι παίζω όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια στην Α2. Δεν είναι ότι δεν είχα πρόσωπο στην Α1. Εύκολα. Αν έκανα ομάδα στην Α1, εύκολα θα έπαιρνα Γκαγκαλούδη. Δεν το συζητάω. Δεν θα έρχομαι εγώ, Σπύρο, γιατί σου λέω. Δεν θέλω να ξαναπαίξω στην Α1. Όχι, θα έπαιρνα εύκολα Γκαγκαλούδη για να κάνουμε και πλάκα λίγο. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Αυτά όλα που λες, βλέπεις, ακούω με βλάβια, δεν σε διακόπτω. Αυτά όλα που λες τα λέω κάθε μέρα. Περνιέμαι για γραφικός για αυτά που λέω. Αλλά τελικά αυτή είναι η αλήθεια στο μπάσκετ, φίλε. Έτσι. Έχει χαμηλώσει το επίπεδο πάρα πολύ. Έχεις δίκιο απόλυτο. Εντάξει, τώρα αυτό όποιος δεν το βλέπει είναι κύκλοπας, δεν είναι να το πω εγώ. Έτσι. Το λέει πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ να προχωρήσω λίγο για το θέμα της Α2. Εσύ πώς τη βλέπεις το τελικό αποτέλεσμα, αν θα τολμούσες να κάνεις μια πρόβλεψη? Έχουμε κάποιες ομάδες στην Α2, όπως είναι φυσικά ο Ηρακλής πάνω απ' όλα, είναι... το Περιστέρι, είναι ο Απόλλων Πατρών, για μένα πιστεύω ότι θα προχωρήσει. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις κάτι άλλο. Εγώ βλέπω και το Χολαργό, ότι είναι μια ομάδα η οποία κλέβει κάποια μάτς. Κατάλαβες πως το λέω, δηλαδή θα είναι επικίνδυνος αντίπαλος. Εσύ ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Βγάζοντας τον Απόλλωνα απ' έξω, αυτές τις τρεις ομάδες που είπες. Τον Απόλλωνα δεν το πιστεύεις δηλαδή? Γιατί... Δεν το πιστεύω, αλλά νομίζω τώρα, ειδικά και μετά τον τραυματισμό του Ματαλών που θα κάτσει 3 μήνες έξω από τη έμαθα. Ο Μάριος, ναι, είχε πρόβλημα, ξέρω. Έχει όμο νομίζω, έτσι.
Ναι, ναι, θα κάνει χειρουργείο, θα κάτσει 3 μήνες από ό,τι έμαθα. Εκεί, και τους έπαιζε και πολύ καλά ο Μάριος από όσο ξέρω. Μα γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω. Είναι τεράστια απώλεια, οπότε δεν νομίζω να είναι η Πάτρα ίδια με αυτό που, είναι το, με αυτό που ήταν τώρα. Είναι, παίζει και σε μια νευραλγική θέση. Ναι, βέβαια. Ο Γιώργος, όπως το λέει, θα μείνει μόνος του τώρα εκεί, οπότε όπως καταλαβαίνεις είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι κακή ομάδα προς Θεού, έτσι. Εμείς χάσαμε εκεί. Η μόνη μας ήταν εκεί. Ναι, το ξέρω, μα γι' αυτό σου είπα και. Έτσι απλά θεωρώ σε βάθος χρόνου, επειδή το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μακρύ, είναι 30 αγώνες, θεωρώ ότι αυτές οι τρεις ομάδες θα μείνουν μέχρι το τέλος. Εμείς, το Περιστέρι και το Χολαργό. Μάλιστα. Γιάννη, μιας και αναφέρθηκες πριν από για την Α2, ότι θες να μείνεις στον Ηρακλή και από άλλο πόστο. Μετά το μπάσκετ, δηλαδή, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις? Θες να ασχοληθείς με την προπονητική, ίσως σε άλλο πόστο στον Ηρακλή? Θέλω να ασχοληθώ με τα παιδάκια. Προπονητής, όχι, δεν θέλω να γίνω. Mm-hmm. Και να έχω ένα πόστο στην αντρική ομάδα, το οποίο να είναι γενικός διευθυντής, team manager. Κάτι το οποίο ξέρω να το κάνω, νομίζω ότι θα το κάνω καλά. Και πάνω απ' όλα, ένας άνθρωπος πρέπει να ξέρει τις ικανότητες του. Νομίζω ότι εγώ. Δεν είμαι για προπονητής. Γιατί είναι και ο χαρακτήρας μου και το κυριότερο ότι κουράστηκα να είμαι μια βαλίτσα στο χέρι. Θέλω να έχω μια βάση. Μου ταιριάζει νομίζω πιο πολύ το άλλο και εκεί θα επικεντρωθώ. Αλλά πίστεψε με, απέχει πάρα πολύ. Ακόμα έχω πολλά χρόνια να παίξω ακόμα μπροστά μου για να σκεφτώ τι θα κάνω μετά τον μπάσκετ. Εγώ βέβαια έχω το δικαίωμα να διαφωνήσω μαζί σου, έτσι. Καλά, βέβαια. Τώρα θα λέει το παιδί, αυτός είναι τρελός, 39 χρόνια είναι και μου λέει έχω ακόμα πολλά χρόνια. Όχι, δεν διαφωνώ γι' αυτό, δεν διαφωνώ γι' αυτό, γι' αυτό είμαι σίγουρος θα παίξεις. Διαφωνώ για το θέμα του προπονητή, να ξέρεις. Εντάξει. Και να σου πω κάτι, αυτό θα είναι μια αφορμή να βρεθούμε εκεί στους φίλους μας τώρα, εκεί και μέλη που πας και πάω κι εγώ, ξέρεις. Και να βρεθούμε ένα βράδυ, γιατί πρέπει να σε πείσω να αλλάξεις άποψη. Δεν αλλάζω άποψη με τίποτα σε αυτό. Θέλω να δεις το κομμάτι του προπονητή στο μυαλό σου και πραγματικά το λέω και το λέω δημόσια και δεσμεύομαι για αυτό που λέω στον αέρα, έτσι. Δηλαδή δεν στα λέω οι δυο μας, κατάλαβες. Το κομμάτι του προπονητή... Πιστεύω ότι το έχεις και είναι κρίμα να μην το δεις. Δεν πρόκειται να το δω, έχει βγει τελείως από το πλάνο μου, δεν υπάρχει κάτι στο μυαλό μου. Και το μόνο πράγμα που υπάρχει στο μυαλό μου είναι το παιδί μου και το να είμαι κοντά στο παιδί μου. Το να φεύγω μια βαλίτσα στο χέρι, γιατί ξέρεις ο προπονητής δεν είναι παίχτης. Υπογράφει ένα συμβόλαιο κάθε ένα χρόνο. Mm-hmm. Το να είμαι εδώ 3 μήνες, 5 μήνες εκεί, 2 μήνες αλλού, 5 μήνες αλλού, αν θα είμαι κάπου. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να είμαι σε μια ομάδα, να έχω το πόστο μου, να είμαι εκεί, να είμαι κοντά στην ομάδα, να πατάω παρκέ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Mm-hmm. Γιάννη, έτσι λίγο πριν το κλείσιμο και επειδή ζήτησες και δύσκολες ερωτήσεις και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση, εντάξει. Λίγο. Εντάξει, δε. Πλάκα κάνει. Λοιπόν, μετά από 23 χρόνια, όπως είπες, καριέρα, υπάρχει κάτι που μετανιώνεις, εκτός από το Ρέθυμνο? Όχι, για τίποτα δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Θα ήμουν χαζός αν μετανιώνα, γιατί θα αναιρούσα τον εαυτό μου και θα αναιρούσα την προσωπικότητά μου, το Γιάννη. Θα αναιρούσα τα πράγματα στα οποία είμαι ταγμένος. Θα αναιρούσα τις αξίες μου και πάνω απ' όλα θα αναιρούσα το κυριότερο, τα πράγματα που μου έχουν διδάξει και μου έχουν μάθει οι γονείς μου. Οι αξίες που παίρνεις από το σπίτι σου και τα πράγματα που μαθαίνεις στη ζωή, γιατί να ξέρεις ότι το μπάσκετ είναι ένας καθρέφτης της ζωής, έτσι, είναι ομαδοποίηση, είναι μια δεύτερη οικογένεια κάθε χρόνο, έχει στεναχώριες, έχει χάρες, έχει λεφτά, έχει φτώχεια, έχει πολλά πράγματα μέσα αυτό το άθλημα. Λοιπόν, επιλέγεις να αναπτύξει ένα χαρακτήρα. Εγώ επέλεξα να έχω αυτό το χαρακτήρα. Δεν θα άλλαζα κάτι. Δεν πρόκειται να μετανιώσω για κάτι. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά που έχω κάνει. Είμαι πάρα πολύ γεμάτος για την καριέρα που έχω κάνει. Δεν με νοιάζει, δεν λένε οι υπόλοιποι, ότι αν δεν έκανα αυτό, αν δεν έκανα εκείνο, μπορεί να έφτανα παραπάνω. Μπορώ να σου απαντήσω και ότι αν είχα καρούλια θα ήμουν τρόλεϊ. Δεν έχω καρούλια, όμως και είμαι άνθρωπος.
Και γενικά δοξάζω τον Θεό και την Παναγία που πρώτον στα 23 χρόνια είχα ένα σοβαρό τραυματισμό που δεν μπορώ να το πω και σοβαρό, εντάξει, ότι έκανα μια επέμβαση μιας ώρας και έβαλα 4 βίδες στο χέρι μου και έπαιξα μετά από 25 μέρες, για μένα δεν είναι σοβαρός, αλλά πραγματικά ότι ποτέ στη ζωή μου δεν είχα τραυματισμούς και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό και το κυριότερο ότι ευχαριστώ τον Θεό για όλες αυτές τις στιγμές που ακόμα και τώρα μου χαρίζει, γιατί πραγματικά το λέω και δημόσια αυτό το πράγμα, οι χαρές και η καθημερινότητα και οι απολαύσεις που παίρνεις από τον αθλητισμό, είτε είναι επαγγελματικός είτε είναι σίγουρα ο επαγγελματικός είναι λίγο διαφορετικός από τον ερασιτεχνικό, είναι τόσες πολλές και τόσο δυνατές που πραγματικά λίγοι άνθρωποι μπορούν να τις καταλάβουν. Είναι αλήθεια ότι όλα τα παιδιά που ασχολείστε με τον επαγγελματικό αθλητισμό είστε ευλογημένα, Γιάννη. Πραγματικά. Είναι αυτό. Είπες πολλές αλήθειες. Τώρα παίρνω αφορμή από ένα μήνυμα που μας στέλνει ο Αλέξανδρος από το Ηράκλειο και λέει: μόνο αλήθειες από τον Γιάννη Γαγκαλούδη, τον οποίο είχα την ευκαιρία να απολαύσω και σε παιχνίδι της Α2 από κοντά κτλ. Δεν ξέρω πότε. Και έχω και άλλα μηνύματα, τα οποία τώρα δεν θέλω να χαλάσουμε έτσι τη συζήτηση για να τα αναφέρω γύρω από σένα, τα οποία είναι επενετικά. Αν ήταν κανένα αντίον σου θα το έλεγα, αλλά όλα είναι επενετικά, να ξέρεις. Πραγματικά είστε όλα τα παιδιά του μπάσκετ, Γιάννη, ευλογημένα. Κοίτα να δεις, Σπύρο, να σου πω κάτι. Σε αυτό που με ρώτησε ο Κωνσταντίνος. Ναι, πριν ο Κωνσταντίνος, που είναι πολύ ωραία ερώτηση, έτσι. Το αν θα μετάγαινα για κάτι ή αν θα άλλαζα κάτι. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε και πλάθουμε ένα χαρακτήρα, έτσι. Εγώ έχω τη φήμη του κακού παιδιού, εγώ έχω τη φήμη του κολοπαιδιού, του τσογλαναρά. Μου έχουν κρεμάσει άπειρες ταμπέλες στην καριέρα μου. Και εσύ προσωπικά ξέρεις ότι ποτέ δεν με ένιωξε. Και δεν με ένιωξε για ένα λόγο. Γιατί πραγματικά οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, οι άνθρωποι που ζουν γύρω μου, οι κολλητοί μου και μπορείς να το βεβαιώσεις εσύ αυτό, ξέρουν και τι παιδί είμαι και ποιος είμαι και τι άνθρωπος είμαι. Οπότε για αυτές τις δύο ώρες που είμαι στο γήπεδο δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Και δεν μου καίγεται καρφί για το τι θα πει ο κόσμος. Γι' αυτό και έπλασα στο γήπεδο ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι διαφορετικός από τη ζωή μου. Είμαι άλλος άνθρωπος στο γήπεδο, άλλος στη ζωή μου. Λοιπόν, το μόνο κοινό που έχω και στα δύο πράγματα είναι ότι δεν θέλω να χάνω, είμαι εγωιστής και θα παλέψω μέχρι τέλους. Αυτό έτσι με και στη ζωή μου, έτσι με και στο μπάσκετ. Αλλά το να γίνω γλύφτης ή να γίνω ρουφιάνος ή να κάνω καριέρα γλύφοντας μην πω τι, για να λένε μετά ότι είμαι στρατιωτάκι και ότι είμαι καλό παιδί ή να παίξω στην εθνική ομάδα ή να, δεν πειράζει, καλύτερα από τα καλοκαίρια έκανα διακοπές και δεν έπαιξα ποτέ στην εθνική ομάδα παρότι έκανα χρονιές θανάτου και ποτέ δεν καλέστηκα στην εθνική ομάδα και καλέστηκαν παίκτες που είχαν κάνει ούτε το 1/10 από τις χρονιές που έχω κάνει εγώ και το ξέρεις πολύ καλά. Γιατί η απάντηση που μου δίνανε ήταν ότι εγώ ήμουν παιδί εκτός συστήματος. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα μπω ποτέ σε αυτό το σύστημα. Και πίστεψέ με και το παιδί μου, αν θα κάνει κάτι, αυτό θα της πω. Να μην μπει ποτέ σε κανένα σύστημα. Ό,τι να κάνει, να το κάνει με το σπαθί της, με τη μαγιά της. Και αν τα καταφέρει, τα κατάφερε. Αν δεν τα καταφέρει, έχει καλά ο Θεός. Αδερφέ μου, έχεις κάνει το σπάι, το φίλο σου, να μην μιλάει. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Τι αλήθειες λες τώρα, έτσι. Δεν είναι αλήθειες αυτές είναι η πραγματικότητα. Μεγαλώνοντας ο άνθρωπος και κάνοντας την αυτοκριτική του και κάνοντας και οικογένεια και κάνοντας και παιδί, γνωρίζεις πολύ καλά γιατί είσαι πιο παλιός μπαμπάς από μένα, ότι σίγουρα λίγο, η ευθύνη σου. Λίγο πιο παλιός. Ναι, η ευθύνη σου και μεγαλώνουν και γενικά αλλάζει σε πάρα πολλά πράγματα. Σωστό, σωστό. Αλλά μπορεί να άλλαζα στη ζωή μου χίλια πράγματα, αλλά στον μπάσκετ δεν πρόκειται να άλλαζα τίποτα. Και εγώ θα σου έλεγα να μην άλλαζες τίποτα στο μπάσκετ. Ναι, γιατί είναι ένας πάρα πολύ σκληρός χώρος
αυτό λέω και στα παιδιά που ξεκινάνε τώρα να παίζουν, ότι είναι πάρα πολύ προνομιούχα παιδιά, γιατί τις χρονιές που παίξαμε εμείς, τα παιδιά αυτά δεν θα περνάγαν ούτε απέξω από το γήπεδο. Και το ξέρεις πολύ καλά. Πες τα. Όταν δηλαδή στις ομάδες παίζανε έξι ξένοι, από τους οποίους οι έξι ξένοι μπορεί να ήταν ο Μποντιρόγκα, ο Ρέμπρατσα, ο Ρίβερς, ο Ντίκινς, ο Μπακ Τζόνσον, ο Τάρκλεϊ, ο Μπλου Έντουαρτ, σου λέω συμπαίκτες που είχα εγώ, έτσι. Τι να σου πω τώρα, για παίκτες και παίκτες. Και όταν οι έξι Έλληνες που μένανε ήταν ο Αλβέρτης, ο Παπα-Νικολάου, ο Χατζιβρέτας, ο Παπαδόπουλος, ο Κακιούζης, ο Χατζής, ο Ζήσης, ο Παπαμακάριος, εγώ, ο Θαλδάρης, ο Ιακόπουλος, παιδιά και παιδιά, όπως καταλαβαίνεις, για τους μικρούς δεν περίσσευε ούτε κολυμπηθρόξυλο. Ούτε θέση στον πάγκο, στο πλάι του πάγκου. Και δυστυχώς η μεγάλη μου στεναχώρια είναι ότι πρώτον ότι ακόμα παίζω μπάσκετ, γιατί θα έπρεπε να μην είχε ξεράσει το σύστημα και εμένα και πάρα πολλούς ακόμα στην ηλικία μας. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι τα παιδιά της ηλικίας μου που παίζουμε ακόμα είμαστε πρωταγωνιστές στις ομάδες μας. Στο γιο μου έχει μείνει, στο γιο μου έχει μείνει ανεξάντλητο και δεν το ξεχνάει. Αξέχαστο. Όταν τον σε ρώτησε πότε θα σταματήσεις και του πες όταν θα βρω κάποιον να μπει με στο γήπεδο και να με κερδίσει θα σταματήσω. Έναν μικρό να μπει να με κερδίσει θα σταματήσω. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που το είπες στο Σιφί. Ναι, και να με δίνει. Να με πιέσει, να με, και να μου κάνει πολλά. Όποια μικρά παιδιά συναναστρέφεται μαζί τους, τους το λέω ως παράδειγμα. Ναι. Κατάλαβες δηλαδή ότι αυτός είναι. Πηγαίνεις, τον κερδίζεις και προχωράς. Αλλιώς δεν μπορείς να προχωρήσεις. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά που είπες για τον μπάσκετ. Επειδή είναι πολύ ωραία κουβέντα αυτή, αν έχω το χρόνο, μπορείτε να με κλείσετε αν θέλετε. Δεν σε κλείνω ποτέ. Έχεις όσο χρόνο θέλεις. Μα ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά της νέας γενιάς με της παλιάς γενιάς, δηλαδή της δικής μας γενιάς, των 75 μέχρι 78, αυτή η τριετία ήταν νομίζω και η χρυσή φουρνιά που έβγαλε τον μπάσκετ. Λοιπόν, 75, 76, 77, 78, τέσσερις χρονιές. Λοιπόν, τέσσερις ηλικίες. Είναι ότι εμείς σαν παιδιά, σαν 16χρονα, 17χρονα και 18χρονα, όταν παίζαμε για πρώτη φορά στην Α1, ξέραμε ότι για να παίξουμε έστω και 2 λεπτά και 3 λεπτά θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μεγαθύρια απέναντί μας. Και όμως, θέλεις γιατί είχαμε πάρα πολύ θέληση για αυτό το πράγμα, θέλεις γιατί ίσως μεγαλώσαμε και στον μπάσκετ διαφορετικά, σε ανοιχτά, χωρίς λεφτά, με τον μπάσκετ τελείως διαφορετικό. Όταν ένα παιδάκι τώρα μαθαίνει από τα 16 και παίρνει ας πούμε 600 ευρώ και λέει είναι λίγα, Οκ, υπάρχει πρόβλημα. Είναι πολύ διαφορετικό το μπάσκετ το τώρα με το τότε και το πώς μάθαμε εμείς το μπάσκετ τότε και το πώς μαθαίνουν το μπάσκετ τώρα τα παιδιά. Και το βλέπω γενικά και στις ομάδες που ήμουνα και στις ακαδημίες που ήταν σε αντίστοιχες ομάδες που έπαιζα. Και η πίεση που τρώνε τα παιδιά από τους γονείς, θεωρώ αυτό είναι το μεγαλύτερο καρκίνωμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Και πίστεψέ με, έχοντας παίξει ως εξωτερικό, δεν υπάρχει αυτό. Εδώ είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα ότι οι γονείς βλέπουν το παιδί του Τζόρνταν και πρέπει το παιδί του να βγάλει λεφτά που μπορεί το παιδί του να μην ξέρει να πιστεύει με την μπάλα. Και πολλοί γονείς θέλουν να εκπληρώσουν το όνειρο που δεν κάνανε αυτοί διαμέσου του παιδιού τους. Συμφωνώ. Και θα σου πω ένα περιστατικό που είχε γίνει στο Μαρούσι όταν είχα κάποιες ακαδημίες εγώ. Ότι στην πρώτη προπόνηση που μάλιστα τους γονείς τους είχα ανακοινώσει ότι ξέρετε τι, καλησπέρα. Η προπόνηση ξεκινάει 1 το μεσημέρι μέχρι τις 3. 3 παρα 2 θα ανοίγω την πόρτα να μπαίνετε. Με κοιτούσαν σαν εξωγήινη. Έτσι είπα ότι όσο είμαι εγώ, δεν πρόκειται κανένας από εσάς να πατήσει το πόδι του μέσα στο γήπεδο όταν κάνω στα παιδάκια σας προπόνηση. Και δεν σου κρύβω ότι για το επόμενο δίμηνο, τότε τρίμηνο, πιστεύω ότι με βλέπανε και θέλω να με πυροβολήσουν όλοι στο κούτελο. Δηλαδή δεν μου λέει καλημέρα άνθρωπος, μου γυρνάγαν την πλάτη. Εκ των υστέρων, μετά από 4-5 μήνες βέβαια, όταν κατάλαβαν το πόσο καλό ήταν αυτό και για τα παιδιά τους και για τους ίδιους, και μου μιλήσανε και μου είπαν ότι ξέρεις τι, ευχαριστώ. Και. Γιατί η κατάσταση ήταν χάδρα. Έμπαινες μέσα και έβλεπες γονείς να δίνουν οδηγίες.
Όχι, μην κάνεις αυτό. Σούταρε, μη σουτάρεις, πάσαρε και γιατί δεν πασάρεις. Γονείς δεν τσακώνονται μεταξύ τους. Ναι, ναι. Όχι, γιατί ο γιος μου είναι καλύτερος και το ένα και το άλλο. Γενικά πράγματα τα οποία είναι πολύ άσχημα και τα οποία οι γονείς δεν καταλαβαίνουν ότι το αντίκτυπο είναι στο παιδί τους. Έχεις δίκιο. Διαβάζω ένα μήνυμα, οφείλω να το διαβάσω. Κάποιος φίλος λέει: Γκαγκαλούδης, συγκινητικός. Δεν το λέω για να το πω, απλησίαστος. Εννοεί αυτά τα οποία λες, ας πούμε, κατάλαβες. Απλησίαστος δεν είμαι, πλησιάζομαι πολύ εύκολα. Προφανώς το λέει ότι αυτά που λες είναι υψηλού επίπεδου, κατάλαβες. Με αυτή την έννοια το λέει. Ναι, μου λέει τώρα, μου στέλνει μήνυμα ότι... αυτό που λέω εγώ, δηλαδή ότι είναι υψηλού επίπεδου αυτά που λες και σε ακούει με πολύ ευλάβεια. Δεν νομίζω ότι είναι υψηλού επίπεδου αυτά που λέω. Απλά έχοντας παίξει πάρα πολλά χρόνια μπάσκετ και έχοντας δεν ξέρω κι εγώ πόσα παιχνίδια στα πόδια μου, στα χέρια μου και έχοντας παίξει όπως είπε και ο Κωνσταντίνος σε τόσες ομάδες όπως έχω παίξει εγώ και έχω δει πάρα πολλά τα δικά μου τα μάτια, νομίζω ότι εντάξει, οκ, okay, έχω τη... πώς να σου το πω. Έχεις το δικαίωμα καταρχήν της άποψης, αδερφέ. Ναι. Έχω το δικαίωμα να εκφέρω την άποψή μου και να πω κάποια πράγματα τα οποία ποτέ δεν μ' άρεσε να τα κρύβω και ποτέ δεν μ' άρεσε να τα χαϊδεύω και ποτέ δεν μ' άρεσε να τετραγωνίζω τον κύκλο. Έτσι είναι και επειδή η κουβέντα μας είναι πολύ ωραία. Είναι κάτι το οποίο, ξέρεις τι, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι... να μου πει κάποιος να σταματήσει τον μπάσκετ επειδή είμαι 39 χρονών. Επειδή έχω ακούσει πολλούς να λένε είμαι μεγάλος και πώς θα το αντέξει. Καταρχήν τον μπάσκετ θα το κόψω όταν θέλω εγώ. Να το ξεκινήσουμε από εκεί, δεν θα μου το κόψει κανένας. Δεύτερον, τον μπάσκετ θα το κόψω εκεί που θέλω εγώ. Και τι εννοώ, ότι θα το κόψω σε ένα υψηλό επίπεδο και όταν θα καταλάβω ότι δεν μπορώ να προσφέρω. Τότε θα σταματήσω. Μπορεί να είναι σε τρεις μήνες, σε τρεις μήνες θα σταματήσω. Μπορεί να είναι σε πέντε χρόνια, σε πέντε χρόνια θα σταματήσω. Οπότε, ούτε θα κάτσω να ασχοληθώ με το τι γράφει ο καθένας, ούτε με το τι λέει ο καθένας. Όχι ρε φίλε, εντάξει, αν είναι δυνατόν. Καταρχήν, όχι, να σου πω τώρα κάτι. Με τις εμφανίσεις που κάνεις, θα βαρεθούμε να σε βλέπουμε. Και εγώ πραγματικά θέλω να είσαι γερός, για να μπορούμε να σε βλέπουμε στα γήπεδα. Και πάνω απ' όλα να ακούμε τη φωνή σου. Τη φωνή γιατί μου θα την ακούς, γιατί φωνές, δεν γίνεται να κλείσει. Φωνές τέτοιες στο μπάσκετ σαν τη δικιά σου είναι λίγες. Ναι, εντάξει, δεν είναι λίγες. Είμαστε πάρα πολλοί. Αλλά δυστυχώς αυτοί που είμαστε έτσι είμαστε στο, είμασταν και είμαστε και θα είμαστε πάντα οι τράγοι και θα είμαστε στο περιθώριο γιατί θα είμαστε τα κακά παιδιά του μπάσκετ. Εντάξει, τα κακά, τα κακά παιδιά του μπάσκετ εξωτερικά. Γιατί για κάποιον σαν και εμένα, ας πούμε, και που ξέρω ποιος είναι ο Γιάννης ο Καγκαλούδης και ξέρω ποιος είναι ο Γιάννης ο Καγκαλούδης πίσω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και στο σπίτι του και στην οικογένειά του και στους φίλους του, σου είπα από την αρχή και δεν το είπα γιατί είμαστε στον αέρα, σου λέω πραγματικά με τιμάς με τη φιλία σου και το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Δεν τιμάω κανέναν. Εμένα η φιλία, η έννοια του φίλου είναι πιο... Εγώ θα σου πω για κάτι για να ξέρω ο κόσμος, ότι εγώ είχα την ατυχία, τύχη, δεν ξέρω τι, να είμαι μοναχοπέδι. Μεγάλωσα χωρίς αδέρφια. Όμως είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί έχω πάρα πολλά αδέρφια στη ζωή μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί έχω και πάρα πολύ καλούς φίλους στη ζωή μου. Και νομίζω ότι με αυτό έρχεται η ώρα να κλείσουμε. Ακριβώς... Δεν άκουσα όμως καμία δύσκολη ερώτηση από τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος... δεν υπάρχουν τώρα, μάλλον δύσκολες ερωτήσεις. Θέλεις να περιγράψω δημόσια τον Κωνσταντίνο. Έχω κάτσει και ακούω και απολαμβάνω. Νομίζω ότι είναι εκ προϊόν ακροατής στην τέτοια. Δεν γίνεται όμως να με κλείσεις χωρίς μια δύσκολη ερώτηση. Θες να κάνεις μια δύσκολη, δύσκολη ερώτηση. Ερώτηση. Ένα προπονητή το οποίος δεν αισθάνθηκες τυχερός που συνεργάστηκες. Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση.
Εντάξει, εγώ τα παρατάω. Δεν υπάρχει δυσκολία. Θα σου πω έχω πλακώσει και προπονητή. Δεν είναι. Έχω ρίξει μπουνιά στον προπονητή. Δεν είναι. Στον πρίφτη. Δεν είναι κάτι που είναι κρυφό. Δεν μπορεί να ταιριάζει με όλους στη ζωή σου. Αυτό είναι δεδομένο. Με κάποιους ανθρώπους έχεις μια καλή συνεργασία, με κάποιους δεν ταιριάζει σταθμότατα. Αυτό είναι και στη δική σου δουλειά, θα το δεις. Σου εύχομαι να κάνεις και μεγάλη καριέρα, αλλά θα το δεις στην πορεία. Δημοσιογράφος είσαι, ότι δεν ταιριάζει π.χ. με όλα τα site. Κάποια site θα σου ταιριάζουν καλύτερα, κάποια θα σου ταιριάζουν χειρότερα. Π.χ. εκεί έχεις το Σπύρο. Με το Σπύρο μπορεί να ταιριάζει καλύτερα, αν θα ήμουν εγώ εκεί. Π.χ. Σωστό. Είναι δεδομένο αυτό. Είχα, ας πούμε, και πολλούς κλόουν προπονητές. Όπως? Θέλουμε να πολλούς. Το κάνουμε δύσκολο. Πολλούς προπονητές που, ας πούμε, ρίχναμε τόσο γέλιο οι παίκτες με αυτά που μας λέγανε, που εντάξει, μπορεί να ξέχανες και τον μπάσκετ που ήξερες. Αυτά είναι τα ωραία όμως, αυτά, γιατί είναι ιστορίες αυτές που λέμε οι παίκτες μεταξύ μας και κλαίμε πραγματικά. Και να πω και κάτι άλλο, ακόμα και με έναν προπονητή με τον οποίο δεν συνεργάστηκες καλά ή δεν τα πήγες καλά ή είχες κάποιες κόντρες, μπορείς στο τέλος της ημέρας, και αυτό είναι το μπάσκετ, το έχουμε δει, να γίνεις ο καλύτερος φίλος. Για ποιον λες? Όχι, δεν λέω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Α, νόμιζα. Λέω ότι εγώ ξέρω γεγονός, αν θες το αναφέρεις, με παίκτη με τον οποίο... Εγώ δεν θα το αναφέρω. Μέσα στο κήπεδο διαπληκτίστηκες, πλακώθηκες, έγινε θέμα. Μετά από 5 μέρες ήσταν οι καλύτεροι φίλοι. Ο πες το, ποιον? Όχι, δεν θα πω. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Εσύ ό,τι θες θα πεις. Έχω διαπληκτιστεί με 100 παίκτες, γι' αυτό σου λέω. Με αυτούς τους 100 που διαπληκτίστηκες και με τους 100 δεν μιλάς σήμερα? Εννοείται. Το πάω κάρι, εννοείται. Δεν μιλάς? Εννοείται. Μιλάς? Εννοείται. Αυτό λέω. Αλλά ποιον εννοούσες εσύ? Ξεκινάει από σίγμα. Σιγά, γνωστό συγκινικό. Με τον Γιώργο. Ναι. Ποια 5 μέρες, την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Λοιπόν, επειδή το ξέρω, να σου θυμίσω ότι ήμουνα στα τηλέφωνα μαζί σου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι, πώς το θυμάμαι. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι... Με τον Γιώργο. Το οποίο θέλω να σου πω, γιατί ήταν πολύ συγκινητικά αυτά που είπε προχθές τηλεόραση για μένα. Είχε βγει στην εκπομπή και είπε για μένα ύμνους. Mm-hmm. Από το πουθενά. Και είχε δώσει και μια δύση και πάλι είπε για μένα πράγματα. Με τον Γιώργο μας συνδέει μια σχέση πολύ αστεία. Γιατί είχα κάνει εγώ μια χειρονομία τότε στο ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Που είχα ξύσει το λαιμό μου, θυμάσαι. Ναι, και ναι, πώς το αυτό. Και ο Γιώργος ήταν στο Πανιώνιο τότε και με παίρνει τηλέφωνο μετά το παιχνίδι και μου λέει, να ξέρεις, παλιοκουγκαλιάρη, στο φυλάω, θα σε βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει. Του λέω, ρε Γιωργάκη, που θα με βρεις εσύ, του λέω. Δεν σε βλέπω, του λέω. Είσαι πολύ άργος για μένα. Και να μου λέει, καλά. Και γίνεται ιστορία με το έλα αγόρι μου. Την πάω εγώ, τρώω και την τάπα από το στακ. Έρχεται μετά, μου λέει, μίλα ρε, μίλα τώρα. Ο κόσμος μεταξύ νομίζει ότι εγώ με τον Γιώργο πλακωνόμαστε εκείνη τη στιγμή, βριζόμαστε, δεν ξέρω τι. Και την επόμενη μέρα τον παίρνω τηλέφωνο. Το σηκώνει, μου λέει, τώρα είμαστε 1-1. Του λέω, Γιώργο, 2-1. Αυτό ήταν διπλό που μου έκανες. Γιατί ήταν και σε πάω Κάρης, εντάξει. Ναι, αυτά είναι τα ωραία αυτά. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι τα ωραία. Είναι διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι πράγματα τα οποία σου μένουν. Και είναι πράγματα που ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Νομίζει ότι, ξέρεις, σκοτωνόμαστε. Ξέρεις, την περασμένη χρονιά, την αγωνιστική χρονιά, έγινε ένα επεισόδιο στο παιχνίδι ΑΕΚ Τρίκαλα μεταξύ Βασιλιάδη και Τσαγκαράκη. Ο Τσαγκαράκης στα Τρίκαλα, ο Βασιλιάδης στην ΑΕΚ. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάσαι. Το ίδιο βράδυ είχαμε ακριβώς το ίδιο σκηνικό, Σιγάλα Γκαγκαλούδη. Την ναι. Επόμενη δε μέρα, αυτοί στέλνανε ο ένας τον άλλον τις φωτογραφίες που τους έγραφαν τα site που πλακωνόταν κτλ. Και γελούσαν, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, το αναφέρω και σήμερα ξέρω ότι αυτά τα δύο παιδιά είναι και πολύ καλοί φίλοι μεταξύ τους και τα λοιπά. Θέλω να σου πω, το αναφέρω αυτό για να επιβεβαιώσω ακριβώς αυτό που λες και εσύ για το γεγονός που συνέβη με τον Γιώργο και τα λοιπά. Εγώ γι' αυτό το ανέφερα και θέλω να πω ότι πραγματικά πολλές φορές
βλέπουμε άλλα πράγματα στο γήπεδο ή μπορεί να μας συμβεί και κάτι άσχημο και μετά βλέπουμε ότι εγώ έχω κάνει λάθος ή ο άλλος έχει κάνει λάθος και τα βρίσκουμε και γινόμαστε και οι καλύτεροι φίλοι. Δεν είναι θέμα λάθος, Σπύρο. Θα σου πω ακριβώς τι είναι, κύριε Κωνσταντίνε. Είναι ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα που θέλω εγώ εκείνα τα 40 λεπτά θέλει και ο Γιώργος. Συμφωνώ. Ο Γιώργος παίζει στο συμβόλαιό του και εγώ παίζω το δικό μου. Για 40 λεπτά είμαστε αντίπαλοι. Για 40 λεπτά μπορεί να πλακωθούμε. Είναι δεδομένο. Σωστό, σωστό. Τι πάει να πει δηλαδή ότι οι μποξέρ που για πόσο είναι οι γύροι, δεν ξέρω, μπορεί να πλακώνονται 10 γύρους, σκοτώνονται και έξω. Συμφωνώ. Είναι η δουλειά μας. Αυτό οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, τον επαγγελματικό, το ξέρουν, το βιώνουν. Ο κόσμος προσπαθούμε να τους το δώσουμε να το καταλάβει, ας πούμε. Αυτό θέλω να πω. Κοίτα, Ράδης, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και τότε νομίζω να φτιάξει και όλα τα πράγματα στον αθλητισμό ότι το 90, για να μην πω το 99, άντε θα σου πω το 95% των παικτών της γενιάς αυτής που λέμε, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι μεταξύ μας. Σωστό. Έχουμε περάσει τόσα παιχνίδια ως αντίπαλοι. Μερικές φορές γιατί η ζωή τα φέρνει έτσι που με κάποιον που είσαι αντίπαλος, όταν είναι τόσα πολλά τα χρόνια που παίζεις, θα το πετύχεις και συμπαίκτη κάποια στιγμή. Λοιπόν, που θέλοντας και μη, δεν μπορείς να κρατάς ούτε κακία, ούτε να τσακώνεσαι, γιατί θα τον βρεις μπροστά σου. Λοιπόν, και να πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρώτον αυτό που κάνουμε είναι μια δουλειά. Ότι για 40 λεπτά έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτούς μας, απέναντι στον κόσμο που υποστηρίζει την ομάδα αυτή που παίζουμε, να τα δίνουμε όλα, να σεβόμαστε πάνω απ' όλα το ψωμί που τρώμε, να σεβόμαστε τον εργοδότη μας, αυτόν μας πληρώνει, να σεβόμαστε τον κόσμο που από το υστέρημά του, που είναι και δύσκολες εποχές, δίνει αυτό το τάλιρο για να έρχεται να μας βλέπει. Ότι και εμείς και οι αντίπαλοι δίνουμε την ψυχή μας για να κερδίσουν οι ομάδες μας. Όταν τελειώνει αυτό το πράγμα, όταν όπως λένε και οι τέτοιοι πέσουν τα φώτα, εμείς μπορεί να βγούμε και μαζί, μπορεί να πάμε να φάμε και μαζί. Ξέρεις πόσες φορές με έχουν δει με αντίπαλους και μας κοιτάνε, ξέρεις, που καθόμαστε σε ένα τραπέζι και μας κοιτάνε σαν εξωγήινους. Ναι, έτσι είναι. Μα πώς αυτός είναι με αυτόν στο ίδιο τραπέζι. Επειδή παίζω, ας πούμε, στον Άρη και εγώ στον ΠΑΟΚ ή στον Παναθηναϊκό και εγώ στον Ολυμπιακό ή αυτό. Παιδιά, εντάξει, έλεος. Αυτά πραγματικά είναι μόνο στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ναι, και ξέρεις τι, εγώ θα σου πω, ξέρεις πότε θα το καταλάβεις αυτό. Όταν φύγεις έξω. Όταν πας έξω και βλέπεις πόσο διαφορετικά βλέπουν τα πράγματα έξω. Βέβαια, εγώ όταν έπαιξα στη Ρώμα, παίζαμε ένα μάτς Ευρωλίγκα με τη Ροάν. Η Ροάν ήταν μια ομάδα από τη Γαλλία, τώρα πρέπει να έχει αφανιστεί, δεν ξέρω, δεν την ακούω έτσι κι αλλιώς. Η οποία τότε η Ροάν ήταν τελευταία στον όμιλο. Τελευταία, πρόσεξε σου λέω, τελευταία. Δηλαδή ήταν κουλή τυφλή κουσί. Δηλαδή και διπλό που παίζανε μεταξύ τους, οπαλία έρχονταν. Λοιπόν, εμείς τότε θέλαμε να κερδίσουμε για να περάσουμε στην επόμενη φάση της Ευρωλίγκας. Χάσαμε 20 πόντους μέσα στην έδρα μας. Στο Παλαλοτομάτικα, το οποίο Παλαλοτομάτικα φοράει 15.000, έτσι. Το ξέρω, έχω έρθει, έχω πάει στο κύπελλο. Ναι, δεν είχε 15, είχε 8. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, έφυγα τρέχοντας να πάω στη Φυσούνα. Από συνήθεια. Ναι, ελληνική συνήθεια. Ναι, και πρόσεξε τώρα. Έρχεται ο Ντελαφουέντε με το Φούτσκα. Τώρα ονόματα που λέω από ο κόσμος μπορεί να μην τους ξέρει καν. Τεράστια ονόματα. Τεράστια ονόματα. Δεν ξέρω τι δύο. Και τον Ροντρίγκο και τον Γκρέγκο. Λοιπόν. Και με πιάνουν και λένε γκάγκα. Άκουρε. Ναι. Και μας χειροκρότα γύρω το γήπεδο. Και λέω, μας δουλεύουν αυτοί. Και ξέρεις, ένιωθα τόσο περίεργα. Μα συνεχώρησε γύρω το γήπεδο, Σπύρο. Είχαμε αποκλειστεί. Το αντίστοιχο έζησα στο Μπιλμπάο. Παίζει Μπιλμπάο Μπανταλώνα. Κερδίζει Μπανταλώνα μέσα στο Μπιλμπάο. Τρεις ηλίθιοι, εγώ, ο Βασιλιάδης και ο Κατσικάρης, είμαστε στεναχωρεμένοι. Δεν μιλιέται ο ένας με τον άλλον. Και όλο το υπόλοιπο γήπεδο γιορτάζει, χειροκροτάει. Περιμένουν απ' έξω, φωτογραφίζονται μαζί τους και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε κατσούφιδες. Τρεις Έλληνες. Γιατί έξω
η νοοτροπία που υπάρχει είναι πάρα πολύ διαφορετική από την νοοτροπία που υπάρχει εδώ. Είναι το ότι πάω στο κινηματογράφο, βλέπω μια ωραία ταινία, μπράβο, μ' αρέσει. Αν δεν είναι καλή η ταινία, δεν παίρνω την καρέκλα, την πετάξω στην οθόνη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορεί κάθε μέρα η ομάδα να παίζει καλά ή οι παίχτες να είναι καλοί. Αυτό θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να το... Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και πολύ, πολύ μπασκετική που θα έπρεπε να την έχουμε εισπριπλούν εμείς με τον μπάσκετ που παράγουμε και με τους παίχτες που έχουν περάσει από εδώ. Δεν θα πρέπει να συζητάμε το να έχει η Ιταλία περισσότερο μπασκετικό τέτοιο από εμάς. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις κοινού, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις, δεν τις προλαβαίνω. Είναι σίγουρο. Να μου τις κάνεις όλες. Πόση ώρα είναι? Είναι 11.30. Σε λίγο θα μας διώξουν. Να ξέρεις ότι μου πετάει, τώρα στα λέω ανοιχτά στον αέρα, μου πετάει για διαφημίσεις και το ακυρώνω. Το κόβουμε. Λοιπόν, παίχτης του Ηρακλή, όνομα Περόνε. Άποψη. Κάτι μου λένε εδώ κάποιοι φίλοι. Αδερφός. Μαρολάκης. Μαρολάκης, ναι. Καλό παιδί, τον αγαπάω πολύ. Περάσαμε ωραία πέρσι, μιλάμε ακόμα, ξυλάρισα είναι. Είναι αυτό που σου είπα. Δεθήκαμε πάρα πολύ και με τα παιδιά του ποδοσφαίρου πέρσι. Ζήσαμε εκπληκτικές καταστάσεις, φαγητά, τραπέζια. Πηγαίναμε, τους βλέπαμε, ερχόντουσαν, μας βλέπανε. Άλλη ερώτηση. Φίλου μας από Ρόδο. Την άποψή σου για τον Πατή. Για τον Μάριο. Ναι. Σαν μπασκετμπολίστα θέλω να τους σκοτώσω. Σαν παιδί έχω πιει καφέ μαζί του, έχω την καλύτερη άποψη. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί, οικογενειάρχης. Φοβερό παιδί εκτός γηπέδου. Αλλά στο μέσο γήπεδο θα το σκοτώσω. Ερώτηση από ακροατή μας από τα Γιάννενα. Τα λέω γρήγορα, Γιάννη. Πες, έχω την πιο δύσκολη ερώτηση μετά. Άστο, Κωνσταντίνε, εσύ δύσκολη ερώτηση. Τους πέντε πιο άντρες μπασκετμπολίστες, συμπαίκτες. Αυτό μου αναφέρει που θέλουμε να τους αναφέρεις δημόσια, ας πούμε. Τους πέντε. Πιο άντρες, μου λέει ο ακροατής. Δεν είχα γκέι συμπαίκτη. Εντάξει, τώρα τη λέξη άντρες την καταλαβαίνεις και εσύ, νομίζω. Άντρες συμπαίκτες ή άντρες που έχω παίξει και αντίπαλος. Τώρα πρέπει να μας ξαναστείλει μήνυμα. Τους πέντε πιο άντρες μπασκετμπολίστες που είχε μαζί του, λέει. Πολλούς έχω, ρε παιδί μου. Ο Γιώργος, ας πούμε, τον θεωρώ από τα μεγαλύτερα παλικάρια. Ο Σιγάλας. Το Φράγκι. Ναι. Πέντε. Πολύ είναι. Θα δικήσω κάποιους τώρα, ειλικρινά, αν αρχίσω να λέω. Είναι πάρα πολύ. Εντάξει, δεν σε... Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ. Κωνσταντίνος, δύσκολη ερώτηση. Και ενώ δεν έχω ρωτήσει για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, θέλω να μου πεις για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό την άποψή σου. Σύχαμα. Όχ, τι είπες, δεν το άκουσα. Σύχαμα. Σύχαμα. Δεν βλέπετε ούτε με κολύριο. Ποδόσφαιρο Ηρακλή Πάσα, από όσο ξέρω, έτσι. Ναι. Γιατί και πέρσι κάπου σε είχα πετύχει έτσι. Ναι, πάω σου είπα. Είναι διαπροσωπικές σχέσεις και είναι η αγάπη που έχω για αυτήν την ομάδα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εδώ ζω, εδώ είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, τι να σου πω, δηλαδή. Να σου πω ότι εγώ μεγάλωσα βλέποντας αλλιώς τον Παναθηναϊκό. Έχω δει τον Ζάιτς, τον Ρότσα, τον Σαραβάκο, τον Βαζέχα. Παίχτες. Δεν είναι καθόλου βαζελάκι, να ξέρεις. Καθόλου. Ακούς τώρα παίκτες που δεν τους θυμάσαι. Τους ξέρεις πως δεν ακούστα. Αποκρίνεται να μην το Ζάιτς. Κάπου εδώ, με πολύ στεναχώρια πρέπει να κλείσω. Έχουμε κλείσει μία ώρα και 7 λεπτά αυτή τη στιγμή. Σε μήνα και οι υπόλοιποι ορίονται ότι πρέπει να κάνω διακοπή για διαφημίσεις. Σπάει, πριν τον ευχαριστήσεις, εγώ σαν έτσι και φίλος του Άρη, δεν ξέρω αν το ήξερε, θέλω να τον ευχαριστήσω για το Champions Cup το 2003. Έτσι, γιατί δεν μου είχε δοθεί ευκαιρία ποτέ, έτσι θέλω να το πω τώρα, γιατί είναι από τα πρώτα που θυμάμαι, έτσι, ως μπασκετικός φίλαθλος. Αυτό, τώρα μπορείς να πεις τα δε.
Σε ευχαριστώ, αλλά να ευχαριστήσεις όλα τα παιδιά εκείνης χρονιάς και να τα ευχαριστήσεις ακριβώς με το ίδιο ποσοστό όλα τα παιδιά, γιατί εκείνη η χρονιά είναι πραγματικά το όλη η λέξη της ομάδας, της παρέας, της αγάπης που είχαμε ο ένας για τον άλλον, και φάνηκε γιατί τα θεωρώ ήταν από τις πιο επιτυχημένες χρονιές του Άρη, γιατί πήγαμε στο τελικό του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό που μας φάξανε, παίζανε 150-0 τον Παναθηναϊκό, και θεωρώ ότι αν είχαμε έστω 80-20 διετσία κατά μας θα το είχαμε πάρει αυτό το κύπελο. Θεωρώ ότι το Champions Cup ήταν κάτι το οποίο εκείνη τη χρονιά δεν πίστευε κανένας να το κάνουμε, αλλά είμαστε τόσο καλά μεταξύ μας που το κάναμε. Και σου ξαναλέω, όχι εμένα και εμένα, αλλά όλα τα παιδιά, και εγώ έχω να το θυμάμαι σε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και τον προπονητή, όλους. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω, σπάει, κάνε τι... Εκτός από τη διοίκηση, όλους τους άλλους. Όλοι παίζουν το ρόλο τους. Όχι όλοι. Τώρα επειδή είμαι και στα πρόθυρα του Αλτσχάιμερ, ήταν διοίκηση τότε. Ο Γκαστόνε. Αυτό που τον κυνηγάνε και τα τσιμέντα. Έλα, που ήθελα λίγο ακόμα. Τι? Ποιο να λέει. Θα το βρω τώρα, θα έρθει να παίξουμε αντίπαλοι τώρα. Είναι στη Λάρισα τώρα, μάνατε. Τώρα κατάλαβα, εντάξει. Ναι. Κατάλαβα, το πιάσα. Έχει τι θέλει. Τώρα κατάλαβα, εντάξει, ευλογημένα το κατάλαβα τώρα. Τι τώρα. Εντάξει, κατάλαβα τι λες. Καριερίστας. Έχει μαγικό χάρισμα. Διέλυσε τρεις ομάδες του Άρη που κάνανε παπάδες. Κάπου εδώ, όχι επειδή λέμε γι' αυτό. Επειδή δεν έχουμε χρόνο. Επειδή δεν έχουμε χρόνο θα σταματήσουμε, να ξέρεις. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το λέω σχημαλόγου, ήταν μεγάλη μου τιμή. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Κυρίες και κύριοι, ο απολαυστικός Γιάννης Γκαγκαλούδης. Ο άνθρωπος που λέει τις αλήθειες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για μένα ήταν μεγάλη μου χαρά. Κωνσταντίνε, δεν σε ξέρω. Σου εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ολόψυχα ό,τι θέλεις να το πετύχεις στη ζωή σου. Αν θέλεις να γίνεις δημοσιογράφος, να το πετύχεις. Αλλά θα σου δώσω μια συμβουλή αν γίνεις δημοσιογράφος. Ναι. Πάντα να γράφεις αυτό που λέει η καρδιά σου, αυτό που βλέπεις. Να μην επηρεάζεσαι. Γιατί από ό,τι σε καταλαβαίνω, τη φωνή είσαι και πιτσιρικάς. Και από τους παίκτες που δεν ήξερα πριν που λέω. 21 χρονών είναι ο Κωνσταντίνος. Το παιδί δεν έπαιξε έξω. Τον κατάλαβα ότι είναι πιτσιρικάς. Και θα σου πω ότι επειδή η δουλειά που κάνεις είναι μια δουλειά πολύ δύσκολη, η πένα σου να είναι η μαγιά σου. Εγώ αυτό έχω να σου πω, σαν συμβουλή, σαν μεγαλύτερο, σαν ένας άνθρωπος που είμαι στον χώρο πολλά χρόνια. Το κρατάω. Είναι σίγουρο και το πάντα κρατάω. Να παίρνεις και την ευθύνη των πράξεών σου. Μεγαλύτερη μαγιά είναι αυτή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Φιλιά στην οικογένεια. Να είσαι καλά. Αλλαχείρα. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Γιάννης Γκαγκαλούδης. Απολαυστικός. Και αληθινός. Και πόση ώρα τα λέγαμε. Τα λέγατε και σε μια φάση και άκουγα εγώ. Σου άρεσε? Άλλο τόσο να είχαμε θα λέγαμε ακόμα περισσότερο. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Ναι. Θυμάσαι που σου είπα ότι αν κάνουμε Γκαγκαλούδη όταν συζητούσαμε τη συνέντευξη, ότι θα έπρεπε να βγούμε στις 11 και να μην έχει εκπομπή μετά. Να πάμε μέχρι τις 1-2, κατάλαβες. Είναι καταπληκτικός και είναι και πολύ καλό παιδί ο Γιάννης ο Γκαγκαλούδης. Και όσο πάνε να δυσκολεύουν και ερωτήσεις, γιατί... Καταρχήν, είδες ότι συζητούσε δύσκολο. Έτσι. Επειδή πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει έχουμε να τρέξουμε. Ακόμα 10-15 λεπτά. Έχουμε ένα δεκάλεπτο γεμάτο. Γιατί έχουμε και εκπομπή έτσι. Μετά από εμάς.
μουσική. Έχουμε, έχουμε Έφη Μάνου και μουσική εκδρομή. Την αγαπημένη μας Έφη Μάνου θα... και την προαναγγέλουμε την... και την προαναγγέλουμε την εκπομπή. Έτσι, έτσι, έτσι. Και ζωντανή εκπομπή, έτσι, μετά τις 12 ζωντανή εκπομπή. Και θα... μέχρι όσο πάει ή μέχρι τις 2. Μέχρι τις 2, μέχρι τις 2. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, εντάξει, λοιπόν, να πούμε λίγο τα νέα. Σερβία, Γεωργία 105-87 τελικά. Αυστρία, Γερμανία 49-90. Γαλλία, Βοσνία 84-65. Αυτά όλα που λέμε είναι τελικά. Και νομίζω και Γεωργία και Ισλανδία, Βουλγαρία 80-73, θέλει 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Σφύρατο, σφύρατο. Θα το σφυρίξει εδώ. Τώρα να πούμε εντάχει, ότι εντάχει. Είχαμε το Σαββατοκύριακο είχαμε Α2, είχαμε Β κατηγορία. Να πούμε εντάχει τα αποτελέσματα της Α2. Ηρακλής Ψυχικό 80-70, Δούκας Δόξα Λευκάδας 71-76, Ερμής Αγιάς Παπάγου 75-68, ΑΕΛ Καστοριά 63-71, Περιστέρη Καρδίτσα 81-68, πρώτο το Περιστέρη συνεχίζει 7-7, Αρκαδικός Απόλλων Πάτρας 70-79 και Μαρούσια Αμίντας 47-57. Και επόμενη αγωνιστική, Αμίντας ΑΕΛ, Ψυχικό Μαρούσι, Εθνικός Ηρακλής, Δόξα Λευκάδας Χολαργός, Δούκας Περιστέρη, Καστοριά Αρκαδικός, Απόλλων Πάτρας Ερμής Αγιάς και Παπάγου Καρδίτσα. Ωραία. Να πω λίγο δύο λεπτά να μου δώσεις. Βασικά, ας πούμε πρώτα τη Β' Εθνική για να το πάμε έτσι. Να πούμε τρεις ειδήσεις που έχουμε. Ναι, ναι. Πρώτον, Φώτης Κατσικάρης συμφώνησε και είναι προπονητής στην Τενερίφη. Ο Γιώργος Δέδας πάει στην Μπαξέ Σεχίρ, ομάδα Α2 που έχει έδρα την Κωνσταντινούπολη. Ήταν δύο προπονητές που είχαν χάσει τις δουλειές του την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Νέναν Μάρκοβιτς, ο προπονητής της, και αυτά είναι, αυτά που δίνουμε είναι στον αέρα, δεν ξέρω αν έχουν βγει κιόλας στο διαδίκτυο. Ο Νέναν Μάρκοβιτς που ήταν προπονητής της Ενερίφης πάει αντικαθιστά τον Δέδα στην Γκαζιαντέπ. Αυτές είναι οι τρεις ειδήσεις προπονητικές που έχουμε. Ωραία, μιας και είπες προπονητικές ειδήσεις, να πω έτσι μια εντάχη πάλι, ότι αύριο Τρίτη στο Αλεξάνδριο είναι η 14η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μπάσκετ Special Olympics, όπου θα πάρει μέρος και η ομάδα του Άρη και οι παίκτες του Άρη θα βρίσκονται εκεί πέρα και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, και θα έχουμε η μέρα ξεκινάει από νωρίς, 10 η ώρα το πρωί η τελετή έναρξης, 10.30 ξεκινάνε οι αγώνες Special Olympics Ελλάς Άρης, όπου θα, αυτά τα παιχνίδια θα κρατάνε γύρω στις 2 περιόδους από 10 και 7 λεπτά. Εψικά Κέντρο Αμαία Ζωή, Σύλλογο Συνδρόμου Down, Ειδικό Γυμνάσιο Βιαμίλ και ο ΕΔ Λακιάς, Ειδικό Λύκειο Βιαμίλ. Και θα γίνει και ένα παιχνίδι με νέους αθλητές. Η Εθνική Ομάδα Special Olympics μαζί με το Πειραματικό Γυμνάσιο κόντρα στο παιδικό τμήμα του Άρη. Μπορεί ο κόσμος να πάει και να χαρεί μπάσκετ. Μέχρι τις 1.30 περίπου, όπου θα κρατήσουν οι αγώνες όλοι μαζί. Τώρα μπορείς να πεις τα της Β'. Θα πούμε τη Β' Εθνική, βεβαίως. Λοιπόν, είχαμε αγωνιστική δράση στη Β' Εθνική την Κυριακή. Ξεκινάμε από το Βόρειο Όμιλο, μαχητές Χαρίλαος Τρικούπης 62-67, Λαγκαδάς Χαλκιδόνα 67-52, Ίκαρης Ερών Στρατώνη 59-54, Φάρσαλα Γέφυρα 91-76, Αγρίνιο Πευκοχώρη 59-70, Ασπίδα Ξάνθης Ελλήνια 64-53 και Καβάλα Τιτάνες Παλαμά 101-64. Η βαθμολογία προηγείται ο Τρικούπης με 15 βαθμούς, ακολουθεί οι Σέρες και ο Λαγκαδάς με 14, τα Φάρσαλα με 13. Είχα ετοιμάσει μεγάλη ανάλυση για αυτή την κατηγορία. Δεν θα αλλά το προλάβω τώρα. Είχα με παιδιά που παίζουν σε αυτή την κατηγορία, με σκόρερ αυτής της κατηγορίας κτλ. Επιφυλάσσομαι για την επόμενη φορά. Να πάμε και στο Νότιο Όμιλο που είναι ΕΦΑΟΣ Ιπποκράτης ΚΟ 68-63, Μανδραϊκός Κηφισιά 87-73, Ηράκλειο Ερυθρέα 75-76,
Παγκράτη Πρωτέας Βούλας 69-52, ΚΑΟΚ Πανελευσυνιακός 68-66, Διαγόρας Δρύο Παιδιών Ίκαρος Νέας Μύρνης 74-64, Κοροπή Ιωνικός Νικαίας 80-100 και τρίτον Δάφνη Δαφνείο 78-65. Ο Ιωνικός και ο τρίτον είναι με 14 βαθμούς, το Ηράκλειο και ο ΚΑΟΚ με 13. Στη βαθμολογία της Β' Εθνικής του Νοτιού Ομίλου. Πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε ένα πενταλεπτάκι ακόμα. Επειδή έχουμε ένα πεντάλεπτο, θέλεις να πούμε λίγο τώρα το Σαββατοκύριακο έχουμε αγώνες Basket League. Να τους πούμε, πούμε έτσι γραμματικά. Να πω λίγο γιατί είναι. Να πω live τώρα τα αποτελέσματα στην Α κατηγορία Θεσσαλονίκης. Δασό Μέγας 55-107, Βάο Πηλαία 75-69. Μεγάλο, κέρδισες. Μεγάλο το Βάο. Κεραυνός Μακάμπι 71-62, Βασιλικά Ωραιόκαστρο 72-60, Γαλαξίας Επανομή 67-53, Μηχανιώνα Τούμπα 55-54, όχι συγγνώμη, 66-70. Και η 10, η ομάδα του Νίκου Χατζιβρέτα με την Νεάπολη, 79-61. Προηγούνται στη βαθμολογία Κεραυνός Αγίου Παύλου και 10 με 15 βαθμούς, ο Βάο με 14, η Μακάμπι, ο Μέγας και η Τούμπα με 13, Πηλαία, Μηχανιώνα και Δασό 12, Γαλαξίας και Νεάπολη με 11 και Ουραγός, όχι, Βασιλικά με 10, Επανομή 9 και Ουραγός στο Ρεόκαστρο με 8 βαθμούς. Αυτά για την Α κατηγορία. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω. Τώρα τα τρέχουμε λίγο. Τι να έχω κάνουμε. Ετοιμάσει τη Γάμα Εθνική και τα αποτελέσματα να τα αναφέρω. Και έχω, αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβουμε. Απλώς θα πρέπει να πω ότι στον έναν όμιλο της Γάμα Εθνικής είναι στην πρώτη θέση ο Φίλιππος Βέριας του Δημήτρη Γκίμα με τον Φέακα Κέρκυρας του Παναγιώτη Κοντογιάννη. Δύο εξαιρετικοί προπονητές οι οποίοι. Προηγούνται στη βαθμολογία, ακολουθεί η Νίκη Βόλου με 12 και τα Ιωάννινα ο Αξί με 11. Θεωρώ ότι η μάχη θα είναι μεταξύ Φιλίππου και Φέακα για την πρώτη θέση. Να πω στον άλλον όμιλο ότι προηγούνται η ΜΕΝ με την Ελευθερούπολη με 13 βαθμούς, ακολουθεί ο Μακεδονικός με τον Πολύγυρο και τη Χάνθ με 12. Ευκαρπία και Καλαμαριά και Κομωτινή με 11. Εδώ θα δούμε μάχη για την άνοδο. Υπόσχομαι να κάνουμε αναλυτικά, να παρουσιάσουμε μια εκπομπή νομίζω αυτά. Τους τη χρωστάμε γιατί σήμερα τα πάμε πολύ γρήγορα. Στον νότιο όμιλο, στον νότο, στον έναν όμιλο είναι ο Γλάφκος μπροστά με 14 βαθμούς. Ακολουθεί η Ένωση Ήλιου με 13. Και να πάμε και γρήγορα. Έχουμε ένα κάτι άλλο. Έχουμε. Εντάξει, έχουμε. Είχαμε το Σαββατοκύριακο έτσι δύο φιλικά του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ο Άρης έπαιξε με το Φάρο. Χρήσιμα συμπεράσματα έτσι και είπαμε. Η διακοπή αυτή τώρα είναι για τους προπονητές. Και για τις, ο Άρης με το Φάρο, με, ναι. Από ό,τι έχω μάθει, με καταπληκτικό Μούρτο και Πουλιανίτη. Ήταν εξαιρετικοί και οι δύο. Έτσι. Ο Πουλιανίτης 13 πόντους και ήταν πάρα πολύ καλός και ο Μούρτος με 18. 86-72 και ο Άρης. Εντάξει, αυτό. Ναι. Δεν έχει τόση σημασία. Χωρίς τους διεθνείς, χωρίς το Βον, Πέτουιν, Μωρά. Να δουν τις ομάδες τους προπονητές. Σωστό, σωστό. Και είχαμε και ΠΑΟΚ Τρίκαλα 78-75. Καλή εμφάνιση από Καραγιώργο έμαθα. Με 11 ναι, πόντους. Ο Καραγιώργος είναι ένα νέο παιδί το οποίο και αυτό δουλεύει εκεί. Ο Μέξας δουλεύει με νέα παιδιά. Και το Λούντζι βάζει. Τώρα έχει τον Καραγιώργο, έχει και άλλα παιδιά εκεί. Ο Καραγιώργος έκανε σημαντική, πολύ καλή παρουσία. Και ο ΠΑΟΚ με τις απουσίες με τις διεθνείς. Ναι, στον ΠΑΟΚ ήταν ο Λίνος νομίζω πρωτοσκόρερ, 22 πόντους, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ο ΠΑΟΚ ήθελε να δει και τον καινούριο το παίκτη, το πήρε. Αυτά και για τα φιλικά. Έτσι. Τώρα μπάσκετ λίγκ έχουμε, όλα, τα έχουμε Σάββατο. Να πούμε και την μπάσκετ λίγκ, αν και την είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Να σου ανακοινώσω ότι το Σαββατοκύριακο θα είμαι εκτός Θεσσαλονίκης. Σάββατο. Θα έρθεις αδιάβαστος, αποκλείεται. Είμαστε live στα γήπεδα. Θα είμαι Προμηθέας Άρης το Σάββατο και την Κυριακή Λαύριο ΑΕΚ. Α, αυτό που έλεγες ότι θα κάνεις. Ναι. Το κατάφερες τελικά. Πρώτο ο Θεός, αν είμαστε γέροι. Να τα πούμε λίγο επιγραμματικά. Το Σάββατο έχουμε Προμηθέας Άρης, Πανιόνιος Κίνη, Πάκο Κολοσσός και Φάρος Ρέθυμνο.
Και την Κυριακή έχουμε Λαύριο ΑΕΚ, Ολυμπιακός Κόρυβος, Παναθηναϊκός Τρίκαλα. Αυτά και από την πρώτη κατηγορία. Νομίζω ότι έχουμε, κάπου εδώ έχουμε και Ευρωλίγκα. Ναι, είπαμε για Ευρωλίγκα. Έχουμε και Ευρωλίγκα. Έχουμε ομάδα. Σίγουρα. Έχουμε και NBA όσοι θέλουν να βλέπουν. Εντάξει τώρα. Δεν σου τρώω το χρόνο γιατί ξέρω ότι θα. Όχι, δεν τελείωσε ο χρόνος. Γιατί θέλουμε να πούμε και στην άλλη εκπομπή να ετοιμαστεί. Έτσι. Έχει πρεμιέρα σήμερα νομίζω, ή όχι. Πρεμιέρα νομίζω έχει μόνο ότι για Δευτέρα. Είναι. Ναι, γιατί είναι και άλλη μέρα η εκπομπή. Ωραία. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Κάπου εδώ στο τέλος φτάνουμε, που λέει και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Μια εκπομπή γεμάτη με Γιάννη Καγκαλούδη. Εγώ θα ξαναευχαριστήσω τον Γιάννη Καγκαλούδη. Μήπως να δεσμευτούμε που θα το φέρουμε και στο στούντιο έτσι για, θα γίνει για, και δύο, αυτό. Για δύο ώρες φουλ. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και, εγώ εσένα και δημόσια που με ανέχεσαι. Να που με διακόπτεις για τα μηνύματα. Να διακόπτω να κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Και σου ζητώ και συγγνώμη δημόσια στον αέρα όταν σε διακόπτω. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο. Άμα στέλνει μηνύματα ο κόσμος, δεν πρέπει να τα διαβάζουμε. Δεν πρέπει να τα λέμε. Και εύχομαι να έχεις μια καλή εβδομάδα μπασκετική. Επίσης. Εύχομαι και στον κόσμο να έχει υγεία και. Έτσι. Λοιπόν, εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 10 η ώρα. Basketball Night Show. Ακολουθεί η Έφη Μάνου με μουσική εκδρομή, ζωντανή εκπομπή. 12:02, εντάξει μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, δεν ξέρουμε, οπότε δεν είμαστε σίγουροι. Αυτά, καλό βράδυ από εμάς. Μπορώ να πω κάτι. Να πεις. Να πω ότι τελικά το μήνυμα από την Ελλάδα ήρθε. Και τι γράφει, μας πρόλαβε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Ραδιοφωνικού Ελλήνων. Λοιπόν, πρέπει να το βρω τώρα γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Πάντως το μήνυμα από Νεβάδα ήρθε και λέει καλή εκπομπή, θα σας ακούσω. Ανεβαίνουν οι εκπομπές, οπότε μπορεί να μας ακούσει και αν την έχει χάσει. Σε μια παρουσίαση κόβεται το μήνυμα, πάντως στο YouTube υπάρχουν εκπομπές. Ήρθε και από Νεβάδα το μήνυμα. Έτσι. Εντάξει. Δεν έχω παράπονο, 4 στα 4. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.